Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, ακασάκηδες και ακασίτσες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ένα ακόμα πολύ όμορφο και συγκλονιστικό ρίξιμο το οποίο θα κάνουμε. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, τι έχουμε ετοιμάσει, αλλά πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στο κανάλι στο οποίο ασχολείται με αριθμολογία, αστρολογία και αναλύσεις ταρό, με ψαγμένα θέματα, σε αυτή τη γωνιά, στη μεγάλη γωνιά του YouTube με τα βίντεο τα πολλά και κάνουμε πράγματα και θάματα. Εδώ στο κανάλι λοιπόν για τους καινούριους, εντάξει εσείς οι παλιοί το γνωρίζετε, για τους καινούριους θα βρεις πολύ ψαγμένα θέματα, πολύ όμορφα θέματα, με διάλεξε μια κάρτα, πολύ ιδιαίτερα, πολύ παράξενα όπως αυτό που θα κάνουμε, τσιγκάνικα, ρηξίματα, αιγυπτιακά, αριθμολογικές αναλύσεις, αστρολογικές αναλύσεις, άρθρα τα οποία γράφω, πολύ όμορφα καρμικά, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες κτλ. Σου προτείνω, σας προτείνω γενικότερα να δείτε επίσης όσοι δεν το έχετε δει για τους καινούριους κυρίως δύο βιντεάκια, τα πιο πρόσφατα βιντεάκια, το οποίο έχει, το ένα είναι, έχει να κάνει με το «Μου χρωστά ζωή» και τι θα σου φέρει, στο οποίο μπορεί να είναι και η συνέχεια αυτού του βίντεο, και το δεύτερο το «Διάλεξε ένα μάτι». Ακούγεται λίγο παράξενο σαν τίτλος, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ βαθύ, πάρα πολύ στο ακριβώς και έχει να κάνει, αν θέλετε, με εκείνες τις ενέργειες, της προσωπικότητά μας, του χαρακτήρα μας και τι επιλογές έχουμε κάνει και βεβαίως όλα αυτά είναι δεμένα μετά με ένα ρίξιμο ταρό. Στο τελευταίο, δηλαδή στο «Διάλεξε ένα μάτι», κάνουμε ρουνικό. Ο ρουνικός σταυρός, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, αυτός που κάνουμε είναι ο απλός. Θα σας κάνει και σήμερα θα κάνουμε έναν απλό ρουνικό σταυρό. Λέγεται ρουνικός διότι, να σας το εξηγήσω, διότι στα χρόνια τα παλιά εκείνα βάζανε ρούνους. Εδώ πέρα είναι συμβολισμοί. Αν δείτε, αυτά είναι τα σύμβολα, είναι τα αρχαία γράμματα. Ρούνι δηλαδή, που είναι από ξυλαράκια ή πέτρες ή κρυστάλλους που χρησιμοποιούσαν, να το πούμε έτσι, τότε εκείνη την εποχή οι Βίκινγκς, Κέλτες, αρχαίοι Ιρλανδοί κτλ. Δρύδες και οτιδήποτε άλλο. Μετά όμως με τα χρόνια, επειδή υπήρχε ένας πολύ στενός συσχετισμός, αν και ιστορικά δεν αποδεικνύεται, υπήρχε συσχετισμός μεταξύ και ρούνων και ταρό και μεταξύ τους, και όντως οι ρούνοι και τα ταρό πλέον υπάρχει ένα δέσιμο και θα το δείτε, θα το δείτε τι θα κάνουμε, γιατί θα κάνουμε και ρούνους και υπάρχει αυτός ο όμορφος συσχετισμός. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα στο εξής. Βάλτε, όσοι δεν το έχετε ενεργοποιήσει, βάλτε τις καμπάνες, καμπανάκια, κουδούνια, κουδουνάκια, κόρνες στο site μου, στο κανάλι μου, δηλαδή ενεργοποιήστε το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις, ώστε όταν ανεβάζω βιντεάκια, όταν κάνει κάτι καινούριο, να σας έρχονται αμέσως οι ειδοποίησεις για να ενημερώνεστε. Υπάρχει το εξής. Αυτό κυρίως για τους καινούριους, βέβαια το ξέρουν και οι παλιοί, το site μου, το akastaro.gr. Ή βάζεις στο site μου, υπάρχει το site μου και μέσα στην περιγραφή των βίντεο, ή πληκτρολογείς. Πληκτρολόγησε στο Google, μπες στο Google, πληκτρολόγησε απλά ακάσταρο, όπως θέλεις με λατινικά, με ελληνικά, όπως σου έρθουν, και αμέσως θα βγουν στη σειρά όλα αυτά που έχω ετοιμάσει, τα site μου κτλ. Σε προτρέπω να πας στο site μου, διότι εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες. 5 έτσι, 5 δωρεάν υπηρεσίες. Δεν το κάνω έτσι. 5 λοιπόν δωρεάν υπηρεσίες για σένα, στο οποίο είναι. Με πάρα πολύ μεράκι, με πολύ υπομονή γίνανε αυτές, είναι και δικές μου οι απαντήσεις, αλλά θα εξηγήσω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο αρέσει σε πολύ κόσμο είναι το τρεις κάρτες. Γίνεται πανικός. Τρεις κάρτες λοιπόν, μπαίνεις μέσα, κλασική μέθοδος των ταρό, πολύ κλασική, από τις απλές, τις κλασικές και τις ξεκάθαρες μεθόδους στα ταρό. Μετά υπάρχει το μία κάρτα, για πολύ γρήγορες απαντήσεις και για ξεκαθάρισμα πραγμάτων και μεν και όχι. Πλήρες αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Ακάς, εκεί πληκτρολογείς γράφεις έτσι και εγώ σου δίνω κάποιες απαντήσεις, σαν τσατάρισμα είναι, αυτοματοποιημένες απαντήσεις από μένα και εντάξει τώρα ελάτε, πάμε στο online μαντίο, είναι συγκλονιστικό, είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία σαν αυτή, είμαι πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα, ναι εννοείται, γιατί έχει γίνει με πολύ κόπο και με πολύ έτσι δημιουργικότητα, οι απαντήσεις δεν προέρχονται από μένα, οι απαντήσεις προέρχονται από άλλους σοφούς ανθρώπους, από άλλες υπηρεσίες, από άλλες ενεργειακές, να το πω, οντότητες όπως είναι κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία, ταρό, συμβολισμοί κτλ. Μπες για ένα θέμα που σε απασχολεί, πάρε ένα χρησμό από την πυθία και προβληματίσου. Οι χρησμοί καμιά φορά είναι λίγο περίεργοι, αλλά όμως είναι σοβαρές απαντήσεις, στιβαρές απαντήσεις. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε τι θα κάνουμε σήμερα λοιπόν. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει το εξής. Υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα δεν είναι τυχαία. Βέβαια δεν είναι δικά μου σύμβολα. Δεν είναι τυχαία.
Αυτά τα σύμβολα είναι πανάρχια σύμβολα και επίσης εδώ θα δείτε υπάρχει ένα κουτί. Το κουτί μέσα έχει κάτι χαρτάκια. Να σας τα δείξω. Ελάτε τώρα εδώ να δείτε. Υπάρχουν κάτι χαρτάκια. Εδώ βάζω και τις κάρτες μου. Εδώ πολλές βάζω κάποιες κάρτες ταρό μαζί με κρυστάλλους μέσα για να καθαρίζουμε. Λοιπόν, τώρα όμως αυτό που κάνω, υπάρχουν ένα χαρτάκι. Ας τραβήξω ένα χαρτάκι τώρα στην τύχη, έτσι. Λοιπόν, το χαρτάκι το οποίο τραβάω εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι τραβήξαμε, είναι ρούνος, είναι από τις ρουνικές κάρτες ένα σύμβολο που είναι φωτιά, συμβολίζει τον Αιγόκερο, το Σκορπιό, υπάρχει ο Κρόνος από πίσω και φυσικά είναι και ο Διάβολος, σχετίζεται με το Διάβολο. Θα μου πείτε, τραβήξαμε αυτό. Έχει όμως να μας πει και κάποιες πληροφορίες, ανάγκη, να δούμε τις ανάγκες μας, αλλά να βάλουμε και τα όρια μας, έτσι. Έτσι σαν ένα πρώτο αυτό. Άρα τι θα κάνουμε. Εσείς αυτό που χρειάζεται, μάλλον ας το βάλω πάλι, το βάλω εδώ, δεν πειράζει. Αυτό το οποίο χρειάζεται εσείς να δείτε είναι να συντονιστείτε, να αρχίζετε να βλέπετε λίγο, να αφήσετε την ψυχή σας, γιατί θα συνδεθείτε με την ψυχή σας. Εδώ ισχύει ο νόμος της έλξης. Εδώ ισχύει ο αριθμός 6. Ο αριθμός 6 έχει να κάνει στα γράμματα. Προσέξτε στην αριθμολογία. Τα γράμματα έχει να κάνει με τον αριθμό της ψυχής. Το όμικρον δηλαδή και το χ και τα λοιπά. Μην σας μπερδεύω, εντάξει. Έχει να κάνει λοιπόν με τον αριθμό της ψυχής. Αριθμολογικά ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός της ψυχής. Στον αριθμό. Εδώ μιλάμε για γράμματα λοιπόν. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε κάποια πραγματάκια. Δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο. Αφήστε λοιπόν την ψυχή σας, τη φαντασία σας, τον νόμο της έλξης να νιώσετε, μάλλον να σας καλεί το ίδιο το σύμβολο. Δεν είναι μαγεία, γιατί. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι το πλέγμα, όπως λέγεται στα ταρό, στη φιλοσοφία του πλέγματος, που σημαίνει ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, όλων τα θέματα μας είναι συνδεδεμένα. Και επίσης, πέρα από τον όρο του πλέγματος, ο Jung είχε δώσει τον όρο συλλογικό ασυνείδητο, πράγμα που σημαίνει ότι όταν συντονιζόμαστε, κάτι πραγματοποιείται. Ο νόμος της έλξης έχει να μας πει ότι αυτό που οραματιζόμαστε έχουμε τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε. Ο νόμος της έλξης στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει ακούστε τι σας ελκύει, ποιο από αυτά τα σύμβολα σας ελκύει, θα διαλέξω και εγώ σύμβολο και να δούμε τι έχει, τι μηνύματα έχει να σας πει για τη ζωή σας. Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι η ψυχή σας είναι αυτή η οποία σας καλεί. Η ψυχή σας λοιπόν έρχεται με δύναμη και μέσα από αυτούς τους συμβολισμούς έχει να σας πει πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα σύμβολα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι καινούρια, είναι πανάρχια, τα χρησιμοποιούσαν αρχαίοι δρυίδες, ιερείς, ιερείες, προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν και να αγγίξουν εκείνες όλες τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, προκειμένου να μπορέσουν να μάθουν αλήθειες, χρησμούς, προφητείες ή ακόμα και να κάνουν και κάποια μαγικά λόγια. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Όχι μαγικά λόγια με αρνητική άποψη, αλλά ιδιαίτερα λόγια με ιδιαίτερη μορφή, στα οποία τα χρησιμοποιούσαν παλιά οι ιερείς προκειμένου να προστατευτούν από τους εχθρούς. Υπάρχει μια ιστορία, αν θυμάμαι καλά, στο μαντίο των Δελφών, όταν ήρθαν κάποιοι βάρβαροι προκειμένου να αλώσουν, να διαλύσουν το μαντίο, οι ιερείς τότε, επειδή γνωρίζαν κάποιες μαγικές λέξεις, το πούμε έτσι, και μέσα από συμβολισμούς κατάφεραν να ανακόψουν αυτή την ορμή. Είναι καταγεγραμμένο, έτσι, δεν λέω λόγια φαντασίας. Απλούστατα πηγαίνει στη φάση της μυθολογίας. Αλλά εγώ σας το λέω τώρα με κάποια λόγια τα οποία υπάρχουν, πλέον βέβαια είναι απενεργοποιημένα. Αν έχετε ακούσει το Coms Om Pangs, μου πείτε τι λες τώρα. Υπάρχει αυτό, μπορείτε να το ψάξετε και υπάρχει και το OM μέσα. Το OM που κάνουμε και το κοροϊδεύουμε καμιά φορά. Υποχρησιμοποιείται στους διαλογισμούς, όπου με αυτό ξεσήκωσαν πέτρες και καταφέρανε και νικήσανε έναν ολόκληρο στρατό από βαρβάρους που είχαν έρθει να διαλύσουν το χώρο εκείνο εκεί. Σας το λέω έτσι σαν ιστορία και σαν ένα γεγονός. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει το αμφισβητεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Εγώ όμως θέλω να επικεντρωθώ και να σας πω ότι αυτά τα 6 σύμβολα είναι πολύ ισχυρά. Έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται και τώρα και κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται και στην αστρολογία. Και επίσης όχι μόνο αυτό, χρησιμοποιούνται και στη μυθολογία, έχουν και αιγυπτιακής κατεύθυνσης και υπερβόρειας κατεύθυνσης και μινωικής κατεύθυνσης, αιγυπτιακής, αστρολογικής, αστρολογικής κτλ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τι σας καλεί. Και θα ρίξουμε και θα κάνουμε και ρουνικό σταυρό και θα επιλέξω και κάποιες καρτούλες μετά από εδώ για να έχουμε το τέτοιο. Ποιο σας καλεί εσάς, ποιο είναι το σύμβολο που σας καλεί. Θέλω να το δείτε καθαρά, θέλω να το δείτε λοιπόν. Αφήστε λίγο ότι μπορεί να σας έρθει μια φαντασία, μια εικόνα, ένας ήχος, μπορεί να δημιουργηθεί και μια ιστορία στο μυαλό σας, μια φαντασία, ένα όραμα ή οτιδήποτε. Αφήστε το, είναι ok, είναι φυσιολογικό.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Εγώ όμως θα επιλέξω, ήδη έχω διαλέξει, θα επιλέξω την τρία. Πάντα ο αριθμός 3 είναι αυτός ο οποίος τον αγαπάω πάρα πολύ, τον αριθμό 3, από μικρό παιδί, όταν δεν ήξερα γιατί. Και πολλές φορές στη ζωή μου συντονιζόμουν με τον αριθμό 3. Παραδείγματος χάρη, σας πω, μετά από 3 μέρες, ξέρω εγώ, ενώ υπήρχε ένα πρόβλημα που είχε μια συγκεκριμένη, για μένα ένα εμπόδιο, με μια συγκεκριμένη δυναμική, μετά από 3 μέρες έχανε τη δύναμή του και γινόταν πλέον από μεγάλο πρόβλημα μικρότερο, μικρότερο, μικρότερο. Λέω τώρα για μένα. Και επίσης πολλές φορές ήταν και ο αριθμός, και ο τυχερός μου αριθμός, αλλά και συντονιζόμουν με αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, δείτε το. Εδώ είναι το μάτι του Ουρά, εδώ είναι ο Λαβύριθος, η τρίαινα του Ποσειδώνα, εδώ είναι το Τρισκέλιον, ουροβόρος Όφης και εδώ φυσικά είναι ο Σκαραβαίος, Αιγυπτιακός Σκαραβαίος. Όλα έχουν πολύ ιδιαίτερο συντονισμό. Ωραία, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε λοιπόν την όλη μας αυτή την επιλογή. Όσοι επιλέξατε το πρώτο, και θα σας εξηγώ τι σημαίνει, την πρώτη επιλογή, ένα λεπτό. Η πρώτη μας επιλογή είναι εδώ, Αιγυπτιακές κάρτες θα χρησιμοποιήσω, μόνο μεγάλη αρκάνα. Εδώ είναι το δεύτερο, ας το μαζέψω, να το βάλω στην άκρη. Ωραία λοιπόν, να το βάλουμε έτσι, δεν πειράζει ας φαίνεται. Μάλλον όχι να μην φαίνεται στο πλάνο για να μην σας αποσυντονίζει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το μάτι του Ουρά. Αυτό είναι το μάτι του Ουρά, να το φέρω και κοντά να το δείτε. Το μάτι του Ουρά λοιπόν είναι από τα πιο διακεκριμένα, τα πιο γνωστά σύμβολα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αρχαία Αίγυπτο. Εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ότι νούμερο 1, χρειάζεται να προσέξετε πολύ τη δική σας την άβρα. Προσέξτε τη, μάλλον η άβρα σας έχει αδυνατήσει και πρέπει να την ενισχύσετε ενεργειακά. Μπορεί να νιώθετε κούραση, αν νιώθετε πολύ βαριά, αν νιώθετε κούραση, αν νιώθετε ότι σας φεύγει πολύ πολύ εύκολα ενέργεια, τότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εσείς να κάνετε και να ενισχύσετε αυτή την άβρα. Το συγκεκριμένο επίσης σύμβολο έχει να κάνει ότι, να μας πει ότι το μάτι αυτό είναι και το μάτι του κάρμα, πράγμα που σημαίνει, και που το είπα πετάχτηκε κιόλας. Λοιπόν, και τι έχουμε από περιέργεια? Από περιέργεια έχουμε και τον κρεμασμένο, έτσι. Και ο κρεμασμένος είναι και μία από τις καρμικές κάρτες, κρύβεται και ο Ποσειδώνας από πίσω και έχει να κάνει αίτιο και αιτιατό και το βλέπω και λίγο διαφορετικά στη ζωή τα πράγματα. Και είχε τη θυσία, που και η θυσία σημαίνει επίπονες καταστάσεις. Τώρα, εδώ. Επίσης αυτό το μάτι έχει μία διπλή υπόσταση. Η μία υπόσταση είναι, είναι το μάτι το οποίο σας προστατεύει και μιλάει για ενίσχυση, σας προστατεύει από αρνητικές ενέργειες, ή είναι το μάτι το οποίο είναι αυτό που σας παρακολουθεί, αλλά είναι το κακό το μάτι. Και γι' αυτό νιώθετε, γιατί όταν ματιαζόμαστε, πώς χάνουμε ενέργεια, χαμουζουμουριόμαστε, το στομάχι μας δεν νιώθουμε καλά, ζαλάδα, πονοκέφαλος, περίεργα, παίρνουμε 5 ντεπών και δεν περνάει. Ένα τέτοιο ιδιαίτερο πράγμα και πρέπει κάποιος να μας ξεματιάσει. Λοιπόν, επίσης το μάτι του Ουρά. Εδώ, βέβαια λέγεται και το μάτι του Όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει το μάτι του Ουράνα, για να μην μπερδευόμαστε, έχει να σας κάνει επίσης με το κάρμα, ότι το κάρμα ισχύει και σας βλέπει. Και ισχύει για όλους. Αργά ή γρήγορα, το κάρμα έρχεται και σε ξεπληρώνει. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις, μάλλον σου δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσεις, και δεν το εννοώ μόνο με τη χριστιανική την έννοια, αλλά έχει όμως πολύ μεγάλη δύναμη. Και βεβαίως εδώ πέρα, αυτό το οποίο σε καλεί είναι για να ενισχύσεις την άβρα σου, να ενισχύσεις τη θετική σου δύναμη, για να αυξήσεις τη δυνατότητα του δικού σου ματιού, ώστε να αντιμετωπίζει το άλλο κακό το μάτι, είναι το φως να σε προστατέψει και να καλέσεις, αν θέλεις, το φύλακα αγγελό σου ή να κάνεις κάποια πράγματα, να βάλεις ένα κρύσταλλο, ένα σταυρουδάκι πάνω σου, με κάποιο τρόπο να προστατέψεις δηλαδή την ενέργειά σου, την άβρα σου. Επίσης, θα σου έλεγα τώρα, μπορεί να ακουστεί και λίγο παράξενο, μπορείς να κάνεις ακόμα και λίγο αγιασμό. Δεν είναι κακό. Ή αν δεν έχεις αγιασμό, μπορείς να πάρεις και κάποιο στικάκι, γιατί ο καπνός έχει μια άλλη ιδιότητα, καθαρίζει τις σκεπτομορφές, τις αρνητικές σκεπτομορφές και την αρνητική ενέργεια. Ο καπνός την καθαρίζει γενικότερα. Γι' αυτό και κάνουμε και, πώς το λένε, και γι' αυτό το γνωρίζει και η Εκκλησία, από αρχαιοτάτων βέβαια ισχύει χρόνων αυτό, ότι ο καπνός καθαρίζει γενικότερα τους χώρους, τους εξαγνίζει. Λοιπόν, αυτό είχε να κάνει όσον αφορά όσοι επιλέξατε σαν πληροφορίες και πάμε να κάνουμε τώρα το πολύ απλό. Να επιλέξουμε, λοιπόν, με μεγάλη αρκάνα, μισό λεπτό, ένα λεπτό, να κόψουμε
και να επιλέξω για εσάς να το κάνουμε λίγο πιο εκεί που επιλέξατε λοιπόν ρουνικό σταυρό, να δούμε πράγματα. Τι έχει να σας πει το μάτι, αυτό που εσείς επιλέξατε, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο είστε εσείς. Εσείς λοιπόν έχει βγει μάλιστα η δικαιοσύνη. Μιλάγαμε για κάρμα και έρχεται και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, η κάρτα 1, να την βάλω εδώ, συγγνώμη. Η κάρτα 1 και να επιλέξω και από εδώ έναν ρούνο, μιας και κάνουμε και ρουνικό σταυρό, να μας έρθει πολύ ωραία. Είναι ο τροχός της τύχης. Σκορπιός, εγώκερος, σελήνη. Η έννοια είναι μοίρα και μυστήριο. Κάποια πράγματα στη ζωή έχουν ένα μυστήριο. Πόσο στο ακριβώς. Ας το αφήσω λίγο εδώ για να αρχίσουμε να προχωράμε στο επόμενο, να δούμε τα εμπόδια. Τι εμπόδια σας έρχονται και είναι πάλι ο κρεμασμένος. Δεν είναι τυχαίο. Το επόμενο, η τρίτη επιλογή είναι το εξωτερικό περιβάλλον και οι γνώμες των άλλων που έχει βγει ένας αυτοκράτορας και ο αυτοκράτορας αυτός είναι πολύ ισχυρός, επηρεάζει τη ζωή σας. Το νούμερο 4 είναι οι ενέργειες, τι πρέπει να κάνετε, είναι να βρείτε δύναμη, να αντιδράσετε και να βρείτε δύναμη. Και το πέμπτο είναι το τελικό αποτέλεσμα και είναι ένας πύργος εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λιγάκι όλα. Εδώ λοιπόν, στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, για να τα φέρω εδώ, γιατί εδώ είναι το μισό λεπτό να τα φτιάξω για να μην μπερδευτείτε κι εσείς, να έχουμε όλη την εικόνα εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε, εντάξει. Λοιπόν, στο παρελθόν. Το παρελθόν έχει να κάνει με θέματα δικαιοσύνης. Έχει να κάνει ότι αδικηθήκατε. Έχει να κάνει όμως ότι μπορεί στη ζωή σας και εσείς κάπου να αδικήσατε κάποιους ανθρώπους. Θα το βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, και η δικαιοσύνη επίσης μας μιλάει, εννοείται για καρμικά πράγματα, ότι η ζωή σας ίσως είναι πραγματικά καρμικά γεγονότα. Πρέπει λίγο να το αναλύσετε αυτό, να το δείτε, να πάτε λίγο πίσω στη ζωή σας, να δείτε την ροή των γεγονότων. Όταν λέμε καρμικά γεγονότα εννοούμε υποχρεωτικές συναντήσεις από τη μοίρα σας, το πεπρωμένο σας, που έπρεπε να περάσετε, να βιώσετε γεγονότα, καταστάσεις, ανθρώπους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Στη συνέχεια, τα εμπόδια σας έχουν να κάνουν με τις θυσίες, δηλαδή έχετε θυσιαστεί και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε πάρα πολύ, είστε άνθρωποι με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση, με πολύ μεγάλη έτσι έμπαθη που λένε, δηλαδή με πολύ μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη, με πολύ μεγάλη καρδιά, με πολύ μεγάλο συνέστημα και στη ζωή σας πολλές φορές έχετε θυσιαστεί για τους άλλους. Έχετε εσείς θυσιαστεί για καταστάσεις και ανθρώπους, στη δουλειά, στις σχέσεις, στα επαγγελματικά, στους φίλους, στις φίλες. Έχετε γίνει πραγματικά θυσία, σε γονείς ίσως. Μπορεί να θυσιάσατε μια καριέρα για να είστε κοντά σε έναν άρρωστο γονέα. Δεν το κατακρίνω, έτσι. Μπορεί να θυσιάσετε μια επαγγελματική εξέλιξη διότι σκεφτήκατε ότι πρέπει να είστε με τον αγαπημένο σας ή με την αγαπημένη σας. Δεν κατακρίνουμε, λέμε απλά τη ροή των γεγονότων. Και όταν το αντιληφθείτε αυτό θα πείτε έτσι είναι και ότως. Αλλά μπορεί αυτό να σας απελευθερώσει σαν πληροφορία και να πείτε ναι, έτσι έγινε, αλλάξιζε τον κόπο. Εδώ όμως είναι το εμπόδιο, είναι οι θυσίες που κάνατε στη ζωή σας και πολλές φορές αναπολείτε. Ή μπορεί να το κάνετε κιόλας και τώρα πρόσφατα, αναπολείτε και λέτε ρε παιδί μου, γιατί όμως να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα να διαλέξω έναν άλλο τρόπο, γιατί να μου έρχονται αυτές οι καταστάσεις. Σας έρχονται αυτές οι καταστάσεις διότι είναι το μοιραίο, είναι η μοίρα, το φέρω και κοντά να το δείτε, είναι η μοίρα, πρέπει να γίνει. Αυτό λέγεται το Perth, είναι η ονομασία αυτού του του ρούνου δηλαδή, έχει να κάνει με τον τροχό της τύχης που τα πράγματα αλλάζουν και όλα στη ζωή μας, σελήνη που σημαίνει και πολύ συνέστημα και βεβαίως αυτό είναι και ανοιχτό και δείχνει ότι πολλές φορές είναι ανοιχτό στο να δεχτεί πληροφορίες και να προχωρήσει πράγματα. Όμως εδώ πέρα σημαίνει ότι ναι, κάποια πράγματα στη ζωή μας παραμένουν μυστήριο και ίσως και να μην πάρουμε και όλες τις απαντήσεις. Ναι, γίνεται και αυτό. Πάμε να δούμε το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζεται από πάντα ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη εξουσία, σας εξουσιάζουν. Μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι μια μητέρα πολύ ισχυρή, μπορεί να έχετε ή να ζείτε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πολύ τετραγωνισμένο. Τι εννοώ, πάρα πολύ λογική. Το κλειδί δεν είναι μόνο η λογική. Εννοείται, έχουμε λογική προς Θεού, χρησιμοποιούμε τη λογική μας, αλλά αν υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ λογική και συναισθήματος, να είναι σε μια ισορροπία. Αυτό λέει εδώ πέρα, σε μια ισορροπία. Πρέπει να βρίσκονται λοιπόν σε μια κέρια ισορροπία αυτά τα πράγματα.
Εδώ όμως δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος τα βλέπει πάρα πολύ τετράγωνα, πολύ λογικά, και ο αυτοκράτορας μπορεί να γίνει, γιατί είναι ο εξωτερικός κόσμος, μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρός. Μπορεί να γίνει άτεγκτος, μπορεί να γίνει πεζός, μπορεί να γίνει και κυνικός. Η υπερβολική λογική, αν παρατηρήσετε καμιά φορά, οδηγεί και σε μια κυνικότητα. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε μόνο την κυνικότητα, θέλουμε και πράγματα τα οποία είναι εκεί για να μας βοηθήσουν. Αυτό εννοείται, επειδή είναι και εξωτερικό περιβάλλον, σημαίνει ότι είναι οι γνώμες των άλλων και έρχονται να διαμορφώσουν εσάς. Γι' αυτό θυσιαστήκατε. Είναι θέμα λογικής, ξέρετε τι λέει αυτός εδώ, σας κοιτάει και όλα. Λέει, είναι θέμα λογικής. Όχι, πρέπει να το θυσιάσεις. Η λογική αυτό λέει. Okay, εντάξει, δεν αμφισβητούμε πάντα, αλλά κάποιες φορές όμως πρέπει να δούμε και τι είναι και το συναίσθημα, τι λέει η διαίσθησή μας, τι λέει το μέσα μας. Επειδή μπορεί η λογική να λέει πήδα από το παράθυρο, εσείς θα το πηδήξετε, το λέει η λογική είναι. Πήδα από το παράθυρο και εντάξει, γιατί το λέει η λογική και είναι όλα μια χαρά, θα το κάνετε. Όταν το λέει το συναίσθημά σας, μην το κάνεις. Δεν αξίζει τον κόπο. Φύγε από την πόρτα. Αντί να πέσει από το παράθυρο, φύγε από την πόρτα. Λογικό είναι και αυτό. Εδώ λοιπόν βρίσκεστε όντως σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά σας παίρνει πάρα πολύ ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια. Η επόμενη κάρτα λοιπόν, αφού είδαμε τις εξωτερικές, είναι το εξωτερικό περιβάλλον, είναι οι ενέργειες εδώ πέρα. Τι χρειάζεται εσείς να κάνετε? Αυτό που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι να βρείτε τη δύναμή σας. Εντάξει, χάνετε ενέργεια, πρέπει να βρείτε τη δύναμή σας, να ενδυναμωθείτε. Αυτό τώρα ο καθένας μπορεί να το κάνει με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Είπαμε, μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με κρυσταλλοθεραπεία, να κάνει πράγματα, να κάνει αυτογνωσία, νευρολογικό προγραμματισμό, να κάνει life coaching, να κάνει. Εντάξει, οι πόρτες είναι απερίγραπτες, μπορεί να κάνει ενεργειακά, μπορεί να κάνει κβαντικό άγγιγμα, ό,τι θέλει ο καθένας. Εντάξει, μπορεί να κάνει διαλογισμούς, μπορεί να κάνει, να το πω έτσι, κάποια εργαλεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία βοηθάνε. Πρέπει να βρείτε τη δύναμή σας. Αυτό είναι. Ξεκάθαρο. Βρες τη δύναμή σου, λέει εδώ πέρα. Και την πνευματικότητά σου, έτσι, να καταλάβεις ότι όλα αυτά που συμβαίνουν και γίνονται, γιατί και αυτό και η δύναμη είναι καρμικός αριθμός, έτσι. Εδώ έχει την αποτύπωση του 11, εδώ έχει την αποτύπωση του 8 και οι δύο είναι πάρα πολύ ισχυροί καρμικοί αριθμοί. Λοιπόν, και σας λέει λοιπόν εδώ πέρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακασάκηδες και ακασίτσες, λοιπόν, και εσύ καινούργιο που έχεις έρθει, λέει λοιπόν εδώ ότι πρέπει να βρεις τη δύναμή σου, πρέπει να σταθείς στα πόδια σου, να γίνεις δυνατός, δυνατή. Θα μου πεις, μπορώ να γίνω? Η απάντηση είναι ναι, μπορείς. Όταν βρεις τη δύναμή σου, θα δεις ότι μπορείς να τα κάνεις. Το τελικό αποτέλεσμα που έρχεται, τι μου έρχεται τώρα σαν φλασιά? Έχετε ακούσει ένα τραγούδι που λέει γκρέμιστα όλα πια? Να τα γκρεμίσετε όλα. Θα μου πείτε, τι εννοείς, να γκρεμίσω τη ζωή μου και αυτά? Λοιπόν, όταν χρειαστεί να χτίσουμε πάλι ένα σπίτι σε γερές βάσεις, ακόμα και τον εαυτό μας, πρέπει κάποια πράγματα να τα αφήσουμε να καταρρεύσουν. Δεν εννοώ να καταρρεύσουν με την έννοια του φτάνω σε δυστυχία, στα πατώματα, μεγάλη θλίψη, τρελά πράγματα. Όχι, εντάξει. Εννοούμε όμως ότι πρέπει να ανακοδομήσουμε τον εαυτό μας. Διότι εσείς πέφτετε και σαν ενέργεια και σε ξαφνικά γεγονότα. Και πρέπει να μάθετε να αντιμετωπίζετε αυτά τα γεγονότα και από αυτά τα γεγονότα να βγαίνετε δυνατοί, δυνατές. Αυτό είναι το νόημα. Είναι πολύ απλό. Μετά από κάθε καταστροφή, μετά από κάθε θυσία, γιατί είναι και θυσία εδώ, μετά από κάθε δυσκολία, πρέπει να βγω πιο δυνατός, πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά, και αφού βρω τη δύναμη, δεν θα φοβάμαι τις αλλαγές στη ζωή. Γιατί εδώ ο πύργος σημαίνει δύσκολες και ξαφνικές αλλαγές στη ζωή. Εκεί που ήμουν όρθιος, εκεί που το οικοδόμημα ήταν όρθιο, ξαφνικά καταραίει, έρχεται κάτι. Έρχεται ένας ιός, έρχεται, ξέρω εγώ, μια χιονοστιβάδα, έρχεται ένα χιόνι, έρχεται εκείνο, έρχεται άλλο, έρχεται μια πλημμύρα και καταστρέφει τα πάντα. Ή έρχονται και ψυχολογικά γεγονότα. Και επειδή ο κεραυνός αυτός τρυπάει το σπίτι, δείτε, τρυπάει το σπίτι σας, τρυπάει την άβρα σας. Αυτό δείτε το συμβολικά και σαν την άβρα σας, έτσι. Και αυτή η αρνητική ενέργεια έρχεται και εσείς μετά είστε κομμάτια. Άρα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσετε, απλά αυτό λένε τα χαρτιά εδώ πέρα και είναι και μια ωραία συμβουλή από την ψυχή σας, έτσι, είναι να ενδυναμωθείς. Η ψυχή σας λέει εδώ πέρα, μεγάλη, ακασίτσες, πρέπει να ενδυναμωθείτε. Πρέπει να ενδυναμώσετε την άβρα σας, πρέπει να ενδυναμώσετε την ενέργειά σας. Τρόποι υπάρχουν και όταν ενδυναμωθεί, τότε και το μάτι και το κάρμα αρχίζει και αλλάζει. Αυτό. Λοιπόν. Μέσα αυτό, πολύ ωραία, τα μαζεύω για να πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή μας.
Ας το μαζέψουμε και αυτό εδώ πέρα. Να το κάνουμε χώρο, να τα ευχαριστήσουμε λοιπόν τα ταρό, τα αιγυπτιακά, τα πανέμορφα αυτά αιγυπτιακά ταρό, και να προχωρήσουμε, ας το βάλω εδώ, και να προχωρήσουμε λοιπόν στην δεύτερη επιλογή. Δεύτερη λοιπόν επιλογή. Για να. Η δεύτερη επιλογή είναι ο λαβύρινθος, δείτε το. Εδώ είναι ο μινοϊκός, μάλλον δεν είναι μόνο μινοϊκός, ένας λαβύρινθος ο οποίος υπήρχε του Μινόταυρου, είναι ο πιο διαδεδομένος, εντάξει. Αν προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό το λαβύρινθο, αυτό το μυστηριώδες σύμβολο, τι έχει να μας πει, τι μας λέει λοιπόν εδώ πέρα. Μήπως λέει ότι πρέπει να περάσουμε από ένα λαβύρινθο για να βρούμε τον αληθινό μας εαυτό, να βρούμε την πραγματική μας φύση, να βρούμε το κέντρο μας, το σταυρό εδώ που κάνει, το βλέπετε εδώ το σταυρό, έτσι, να σας το φέρω να το δείτε λίγο. Αυτό τον σταυρό που κάνει, που σημαίνει η πνευματικότητά μας, να συναντήσουμε το Θεό. Πολλές φορές όμως οι λαβύρινθοι χρησιμοποιούνται για να μπερδέψουν και τους εχθρούς, για να μην μπορέσουν να φτάσουν ποτέ στο κέντρο. Εδώ, αν έχετε συνδεθεί εσείς με το λαβύρινθο, σημαίνει πρέπει να βρείτε το εσωτερικό σας κέντρο. Να βρείτε δηλαδή εκείνο το οποίο σας φέρνει σε σύνδεση με μία, αν θέλετε, εκστατική κατάσταση, εσωτερική εκστατική κατάσταση. Δεν ξέρω αν την έχετε νιώσει ποτέ. Οι άνθρωποι μπορεί να την νιώσουν αυτοί. Αν το έχετε νιώσει, μπορεί να μην το νιώθουμε για καθημερινά, εννοείται, ίσως σε κάποιες φάσεις στη ζωή μας. Όμως σας καλεί σε αυτή την έκσταση, να συνδεθείτε με αυτή την έκσταση και να συνδεθείτε επίσης με το θεϊκό. Με εκείνη και τη θεϊκή κατάσταση όπου όλα είναι νιρβάνα, στο πούμε, όλα είναι ζεν, όλα είναι μέσα σας τόσο ήρεμα, γαλήνια, εκστατικά, όμορφα. Νιώθετε μια πληρότητα και ένα κενό το οποίο αρχίζει και γεμίζει. Αν λοιπόν σας κάλεσε, γιατί έτσι είναι, σας κάλεσε ο λαβύρινθος και τον επιλέξατε, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας, διότι κάπου τον χάσατε σε ένα λαβύρινθο ρουτίνας ή καταστάσεων στη σημερινή ζωή και ίσως σας έχει βρει να δουλεύετε πολύ σκληρά με τον εαυτό σας και κάπου έχετε χάσει και την πνευματικότητα και την πίστη, αλλά και τον εαυτό σας. Γίνεται. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πολλοί άνθρωποι το παθαίνουν και είναι και φυσιολογικό, θα σας πω. Δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Ήρθε η στιγμή να ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Και βεβαίως εγώ θα πάρω τη σπιράλ, που είναι και αυτές ένας λαβύρινθος λοιπόν, για να επιλέξω, για να αρχίσω λοιπόν να επιλέγω κι εγώ, ένας ρουνικός σταυρός. Η πρώτη κάρτα είναι εσείς, ο συμβουλευόμενος, και έχει βγει, ήρθε η ώρα των αποφάσεων, έχει βγει το άρμα. Μαζί με αυτό, ένα λεπτό, να επιλέξω και μία από τους ρούνους. Και βεβαίως έχει βγει το μπερκάνα. Εντάξει. Ιχθύς, παρθένος, καρκίνος, έτσι, γιατί και αυτό είναι το σύμβολο του καρκίνου. Δείτε εδώ, εδώ έχει το σύμβολο του καρκίνου, καρκίνος και αυτό εδώ πέρα, συνδέεται επίσης και με την αυτοκράτηρα και σημαίνει νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ας το πάμε λίγο το σύμβολο πιο εκεί να φαίνεται για να επιλέξω εγώ μετά. Τη δεύτερη κάρτα που είναι τα εμπόδια, ποια είναι τα εμπόδια. Μάλιστα. Θέματα καρμικά δικαιοσύνης και αδικίες που έχετε υποστεί στο παρελθόν. Στο τρίτο είναι οι γνώμες των άλλων. Οι θυσίες. Πρέπει να θυσιαστεί, σου λένε. Χρειάζεται θυσίες η ζωή. Μάλιστα. Η κάτω κάρτα, η τέταρτη κάρτα, έχει να κάνει με τον κόσμο που είστε εσείς, οι ενέργειες, οι δικές σας, με τι πρέπει να γεμίσετε. Και μία τελική κάρτα, πολύ ωραία, που είναι, μάλιστα, ο ανόητος, ο τρελός. Ελάτε, φίλες και φίλοι. Έλατε να δούμε λίγο εδώ την ανάλυση μας. Πολύ ωραίο το σύμβολο, πολύ ισχυρό, πάρα πολύ δυνατό, αυτό σας μιλάει για νέα ξεκινήματα. Επίσης τώρα εδώ έχουμε το άρμα. Το άρμα στο παρελθόν πάντα ήσασταν σαν σε μια κατάσταση που πάντα παίρνετε εσείς τις επιλογές, μάλλον. Πάντα εσείς τις κάνετε, όχι άλλοι, κυρίως. Θα χωρίσω, θα μείνω, θα πάω, θα φύγω, θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, θα κάνω. Προέρχεται από εσάς. Πάντα βρισκόσασταν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να πάρετε μια πρωτοβουλία, μια δυναμική. Για να βγείτε από το λαβύρινθο. Δεν είναι τυχαίο. Για να μπορέσετε εσείς πνευματικά, ηθικά, σωματικά, νοητικά να βγείτε από το λαβύρινθο που μπαίνατε λόγω καταστάσεων. Το εμπόδιο ήταν πάντα το κάρμα. Θέματα δικαιοσύνης τώρα. Ή κυριολεκτικά δικαιοσύνης, ή θέματα καρμικά. Προσπαθούσατε να εξορροπήσετε καταστάσεις, προσπαθούσατε να βάλετε λογική, να δείτε τι γίνεται, αλλά πάντα όμως αυτό ερχόταν και βλέπατε ότι είναι αδικία. Λέτε, ρε παιδί μου, είναι αδικία, γιατί να συμβαίνει αυτό στη ζωή μου.
Είναι αδικία γιατί να μου κάνουν αυτό οι άλλοι άνθρωποι. Είναι αδικία γιατί θα πρέπει να γίνει έτσι αυτή η κατάσταση. Είναι αδικία γιατί... Και η αδικία ήρθε λοιπόν πολύ ισχυρά με έναν άλλο, με τον καρμικό αυτό αριθμό που μας κάνει 11, αυτό μας κάνει 11 και μας κάνει και το 2 βέβαια που είναι η δεύτερη επιλογή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και σας έκανε λοιπόν να βρίσκεστε σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Είπαμε, χρησιμοποιούμε μεγάλες αρκάνες. Έλα μου ντε όμως όπου έρχεται αυτή τη στιγμή εδώ και το τρίτο, οι εξωτερικές γνώμες, το περιβάλλον και είναι ο κρεμασμένος. Και ο κρεμασμένος αρχίζει και μιλάει, βάλει με ιδιαίτερα σύμβολα εδώ και μιλάει για θυσίες και μιλάει πρέπει να κάνεις πράγματα. Και άκου και εκείνο και τάλλο και οικογένειες και πρέπει να θυσιαστούμε και να κάνουμε και πολλές φορές ακόμα και στη σημερινή κοινωνία. Μάλλον από τον Όμηρο μίλαγε για θυσίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία του Πρωτεσίλαου που λέει ότι για να κερδιθεί ο πόλεμος των Αθηναίων, μάλλον στην Τρία, πρέπει να πατήσει ένας στρατιώτης, ας το πούμε, το πόδι του στην Τρία και να πεθάνει. Σαν θυσία, ας το πούμε. Και αυτός που θα το κάνει, τότε σημαίνει ότι σαν προφητεία δηλαδή θα νικήσει. Και βρέθηκε ένας λοιπόν, ο Πρωτεσίλαος, και λέει: εγώ θα το κάνω, και σκοτώθηκε, όντως. Με το που κατέβηκε, δηλαδή, το πόδι του, ξέρω εγώ, στο έδαφος, κάτω στην άμμο, τον σκοτώσανε. Θυσιάστηκε λοιπόν. Και σας μιλάνε και σας για θυσίες. Πρέπει όλα στη ζωή να γίνονται με θυσίες? Είναι ένα ερώτημα αυτό για σας. Που μπορεί να σας ταλανίζει, που μπορεί να σας μπερδεύει. Όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες? Η απάντηση είναι ναι. Σε ένα επίπεδο ναι. Κυρίως ξέρετε τι θυσιάζουμε? Το χρόνο μας. Θα θυσιάσω το χρόνο μου για να είμαι με τον άνθρωπό μου. Θα θυσιάσω το χρόνο μου για να διαβάσω. Θα θυσιάσω το χρόνο μου για να δώσω εξετάσεις. Θα θυσιάσω το χρόνο μου για να κάνω εκείνο. Θα θυσιάζουμε όλοι μας τώρα το χρόνο μας. Είμαστε κλεισμένοι μέσα, καραντίνα, προκειμένου να εξαγνιστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πράγμα και να φύγει ο κορονοϊός. Είναι πολύ μεγάλη η θυσία που κάνουμε όλοι μας. Είναι αναγκαία? Μάλλον φαίνεται ότι είναι αναγκαία. Δεν θα μπω στη διαδικασία αν είναι σωστό ή όχι, αν υπάρχει συνωμοσία από πίσω ή όχι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί καθαρά θέλω να μείνω σε αυτό το ενεργειακό κομμάτι που λέει εδώ πέρα για το λαβύρινθο. Και βεβαίως μπορώ να σας πω ναι, δεν είναι τυχαίο που μου ήρθε και ο κορονοϊός και ένας λαβύρινθος όλο αυτός που ζούμε και κάπου χάσαμε τον εαυτό μας μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και η λαβύρινθη του μυαλού, είναι και οι σκέψεις, είναι και η λαβύρινθη της καρδιάς και πολλά και πολλά. Και η λαβύρινθη της κοινωνίας και φυσικά και τα αδιέξοδα της κοινωνίας και του κόσμου και όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να επανέλθουμε όμως και σε εσάς εδώ πέρα, είναι αυτό το κομμάτι σημαίνει θυσιάζομαι. Θυσιάζομαι. Και σας πιέζουν οι άλλοι. Πρέπει να θυσιαστεί, σου λένε. Για να περάσεις τις Πανελλήνιες πρέπει να διαβάσεις. Άρα πρέπει να θυσιάσεις την παρέα σου, τους φίλους σου, τον χρόνο σου, έτσι. Για να κάνεις αυτό πρέπει να θυσιάσεις. Για να. Και αυτό έγινε μοτίβο ζωής για εσάς. Έλα μου ντε τώρα που έρχονται όλες οι ανατροπές. Και έρχεται η τέταρτη κάρτα και σας μιλάει για ενέργειες και σου λέει όπα παιδί μου. Και θα ξαναδείς. Καλές οι θυσίες. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κόσμος κυρίως αυτό που θέλει να σου πει, αλλά δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα το καταλάβεις εσύ γιατί θα σε βοηθήσω, είναι ότι όλα είναι μαθήματα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου, το λέω σε πολλά βίντεο, είναι η πραγματικότητα, διαβάστε αυτή την κάρτα να δείτε τι λέει. Είναι η κάρτα βέβαια της επιτυχίας, αλλά, εγώ βάζω πάντα ένα αλλά, μ' αρέσει να το βάζω το αλλά σε αυτή την κάρτα. Γιατί πολλοί λένε, α, είναι η κάρτα της επιτυχίας, είναι αυτό, ναι. Δεν σημαίνει ότι διαφοροποιούμε, σημαίνει ότι το εξετάζουμε τη δική μου άποψη. 4 είναι εδώ, αν παρατηρήσετε, να σας τη φέρω κοντά αυτή την κάρτα, κοντά συγγνώμη, είναι 1, 2, 3, 4 σύμβολα. Είναι οι 4 Ευαγγελιστές και μιλάνε για μαθήματα. Τα Ευαγγέλια μιλάνε για μαθήματα. Μιλάνε για θυσία, έτσι. Τα 4 Ευαγγέλια φτάνουν στην ολοκλήρωση της θυσίας του Θεανθρώπου. Λέει αυτή η κάρτα, θα δικαιωθείς λέει αυτή. Αφού λοιπόν καταλάβεις τι γίνεται και περάσεις αυτά τα 4 μαθήματα, τι να κάνεις. Η ζωή αυτή, η ψυχή, για την ψυχή, η ζωή αυτή είναι σχολείο. Διαβάστε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το βιβλίο, τα περί ψυχής, του Αριστοτέλη, αν θυμάμαι καλά. Μπορείτε να διαβάσετε Πλάτωνα Συμπόσιο και Τίμεο, που μιλάει για περί ψυχής και εκεί πέρα και να διαπιστώσετε ότι όλα στη ζωή, διαβάστε και τα Ευαγγέλια, όλα είναι ένα μεγάλο μάθημα. Όταν τα περάσετε αυτά λοιπόν, αυτά τα μαθήματα, τότε θα δικαιωθείτε. Θέλει χρόνο και εδώ.
Για να βγεις από το λαβύρινθο θέλεις χρόνο. Δεν βγεις μια μέρα στην άλλη, έτσι. Θέλει εδώ το χρόνο να σκεφτείς, να κάνεις. Άρα λοιπόν ένα σύμβολο το οποίο σας λέει προχώρα. Προχώρα για νέα ξεκινήματα. Και δεν είναι τυχαίο, διότι σας μιλάει για νέα ξεκινήματα. Σας μιλάει για νέες δυναμικές. Σας μιλάει για ανανέωση αυτού. Και εδώ έχουμε το όμικρον. Το μηδέν μάλλον. Το βλέπετε. Και αυτό εδώ πέρα, το σύμβολο, κάνει και αυτό ένα τεράστιο, τεράστιο όμικρον ή ένα μηδέν, αν θέλετε. Απλά περικλεί μέσα του κάποια πράγματα. Λοιπόν, και εδώ είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες, η οποία έρχεται να σας δώσει το μήνυμά σας, η ψυχή αυτή, μαζί και με αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο το σύμβολο, το μπερκάν, που σημαίνει νέο ξεκίνημα. Και ο ανόητος ή ο τρελός μιλάει για νέα ξεκινήματα. Και τα νέα ξεκινήματα, κοιτάξτε, έχουν εδώ και έναν άγγελο από πάνω, το φύλακα άγγελό σας. Μη φοβάστε, λέει. Μη φοβάστε. Γίνανε. Επέλεξε η ψυχή κάποια πράγματα. Επέλεξε κάποια μαθήματα. Έπρεπε να περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Η διαδικασία όμως σας έδωσε σοφία, γιατί αυτό το πέρα σας έδωσε σοφία, σας έκανε δίκαιους, δίκαιες, σας έδωσε τη δυνατότητα να παίρνετε πρωτοβουλίες και να ενδυναμωθείτε και να παίρνετε αποφάσεις και να πείτε ναι θα το κάνω, σας έδωσε τη δυνατότητα να πάρετε τα μαθήματά σας, να τα αντιληφθείτε, να τα καταλάβετε και σας δίνετε τη δυνατότητα κιόλας, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Πολλές φορές μου λέτε, μα είμαι τόσο χρονών, είμαι 60, είμαι 70, μα τι λέτε. Ο Πυθαγόρας έλεγε, ο Πυθαγόρας το έλεγε έτσι, ο Πυθαγόρας έλεγε ότι η ζωή και το σχέδιο ζωής ξεκινά μετά τα 50. Ναι. Και ο Πυθαγόρας στην ηλικία περίπου, αν θυμάμαι καλά, 50 ή 55 περίπου εκείνο το διάστημα, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε φεύγοντας από τη Σάμο, γιατί υπήρχε τότε ο Πολυκράτης, ήταν ο τύραννος στη Σάμο τότε. Συγχωρέστε, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Τέλος πάντων, ο οποίος είδε ότι υπήρχε ένα τυραννικό καθεστώς και σηκώθηκε και έφυγε. Και ξέρετε που πήγε ο Πυθαγόρας. Χωρίς τίποτα σχεδόν. Μόνο με την άβρα του πήγε. Στον Κρότονα στην Ιταλία. Βέβαια υπήρχε εκεί και μια ελληνιστική πόλη. Είχε πολλές επιρροές, ελληνικές επιρροές. Ήταν και ένα λιμάνι τότε. Ήταν και λίγο στα ντουζένια το, ας το πούμε. Ήταν σε άνοδο. Και όμως πήγε. Και εκεί ξεκίνησε και έκανε πράγματα και θάματα. Έκανε μία από τις πιο διαδεδομένες σχολές στον κόσμο, όπου εκείνη την εποχή, μάνι-μάνι, μπορούσε και επηρέαζε περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Εκείνη την εποχή. Θα μου πείτε, εγώ δεν είμαι ο Πυθαγόρας. Ναι, εννοείται, οκ, εντάξει, σίγουρα. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε και στη ζωή μας να κάνουμε και πράγματα και να βρούμε αυτά τα οποία θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ όμορφα αυτά τα μηνύματα. Πολύ ωραίο λοιπόν και το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε. Ωραία. Να το βάλουμε εδώ. Και να πάμε. Α, πάμε τώρα στο τρίτο. Έλα τώρα. Είναι η τρίαινα του Ποσειδώνα. Και είναι και η επιλογή που έχω επιλέξει και εγώ. Είναι με ιδιαίτερες κάρτες. Λοιπόν. Εδώ. Τρίτη επιλογή. Ας τη βάλουμε εδώ πέρα. Να ανακατέψουμε. Να σας εξηγήσω 2-3 πραγματάκια. Ένα από τα πιο αρχαία σύμβολα είναι αυτή του Ποσειδώνα. Ένα από τα... αυτή εδώ πέρα, έτσι, με την τριπλή ιδιότητά της. Γιατί και αυτές εδώ πέρα οι τρεις, τα τρία τοξάκια ας πούμε, η τρίαινα δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία συμβολική. Είναι το σύμβολο του Ποσειδώνα, είναι στον Ινδουισμό, του Σίβα, είναι οι τρεις άκρες όπου συμβολίζουν τα τρία μάτια. Εντάξει. Συμβολίζουν λοιπόν πρώτο μάτι, τα μάτια μας και το τρίτο μάτι. Αν πείτε, μα έχουμε τρίτο μάτι, τώρα τι είναι αυτά που λες? Οκ, μισό λεπτό. Τρίτο μάτι είναι ο συμβολισμός. Τρίτο μάτι σημαίνει διέστηση. Τρίτο μάτι σημαίνει μπορώ και βλέπω πράγματα εν όραση, διόραση, όταν οι άλλοι δεν μπορούν να δουν. Όταν βλέπω την πραγματικότητα, όταν οι άλλοι νομίζουν ότι μπορούν να την κουκουλώσουν κιόλας. Λοιπόν, για να το αφήσουμε εδώ πέρα. Επίσης, είναι ένα σύμβολο το οποίο έχει να κάνει με την ευλογία. Έχει να κάνει ένα σύμβολο το οποίο διώχνει το φόβο. Διότι ο Ποσειδώνας ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς θεούς και ήταν τρία αδέρφια. Ήταν, να σας θυμίσω, ήταν ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης. Και αυτό το οποίο μας λέει εδώ πέρα, για εσάς, για μένα, σαν συμβουλή,
είναι ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται να έχεις ανασφάλειες και μάλιστα έχεις τη δυνατότητα στο πνευματικό κομμάτι, στο astral projection που λένε και στα astral realms, τώρα μιλάω λίγο περίεργα, σε επίπεδα λίγο πιο διαφορετικά από την πραγματικότητα, εκεί η ψυχή σου, η διόρασή σου πραγματικά να αντλήσει πληροφορίες και να σε βοηθήσουν στην πορεία της ζωής σου. Εδώ είναι μια δήλωση όμως. Είναι εδώ μια πάρα πολύ δυνατή δήλωση και πολύ φοβερή δήλωση και θα σας την πω. Τι σημαίνει εδώ? Η δήλωση είναι, σημαίνει δεν φοβάμαι. Αυτή η δήλωση σημαίνει, hey, κόσμε, δεν έχει σημασία αν είμαι, έχω προσωπικότητα ευαίσθητη, αν είμαι ευαίσθητος, αν έχω συναισθήματα, αν. Διότι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Ποτέ μην το αμφισβητήσετε αυτό. Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη στον κόσμο ότι αυτή που κάποιος είναι ευαίσθητος, που μπορεί να κλάψει, να έχει δείξει μια ευαισθησία, να δείξει μια υποτίθεται αδυναμία, νομίζω ότι είναι αδύναμος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και αυτό το λέει και η ψυχολογία, το λέει, δείτε το. Απλά επικρατεί σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. Δείχνει πολύ μεγάλη δύναμη, είναι μια δήλωση που σημαίνει κόσμε δεν φοβάμαι και γι' αυτό είμαι ελεύθερος, ελεύθερη και τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να με αγγίξει. Και αυτό που θα σας πω τώρα θα σας ανατριχιάσει, αλλά είναι πραγματικότητα. Ούτε ο διάβολος δεν μπορεί να σας αγγίξει. Το επαναλαμβάνω, ούτε ο διάβολος δεν μπορεί να σας αγγίξει. Τόση δύναμη έχετε. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύμβολο της ψυχής σας προκειμένου να εμπνευστείτε και να προχωρήσετε και να μην φοβάστε καθόλου. Είπαμε, είναι ο νόμος της έλξης. Για να δούμε όμως τώρα εδώ. Για να κάνουμε και το ρουνικό μας σταυρό, έτσι, τον απλό. Στα ζώδια θα κάνουμε έναν άλλο ρουνικό σταυρό, κλασικός και αυτός, αλλά είναι και αυτός αληθινός. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Το νούμερο ένα εδώ. Ο συμβουλευόμενος και οι επιθυμίες του. Και τι έχει βγει, λοιπόν, βγαίνει λοιπόν σχεδόν σε όλα τα ρηξίματα από διαφορετικά δεξ, θέλω να το παρατηρήσετε, βγαίνει ο κρεμασμένος. Εδώ όμως είναι οι επιθυμίες μας, εδώ είμαστε εμείς. Και καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να θυσιάσουμε πράγματα με τη θετική έννοια εδώ, προκειμένου να γίνουμε δυνατοί. Με την έννοια να προχωρήσουμε. Μισό λεπτό τώρα. Ας επιλέξω και ένα από αυτά τα, και ένα ρουνικό. Λοιπόν, και τι μας έρχεται? Ω, μάλιστα, είναι ο ερημίτης. Το ξώτης, ερημίτης, είναι το ίσα και έχει όντως περίπου την ίδια ονομασία, διότι πολλές από τις ονομασίες είναι Ινδοκεντροευρωπαϊκές σανσκριτικές, γιατί οι επιρροές των Βίκινγκς είχαν τέτοιες επιρροές, όπου το ίσα είναι πραγματικά και το ίσιο από το ελληνικό, έτσι. Λοιπόν, και έχει να κάνει με τη στασιμότητα και την αργοπορία. Εδώ όμως, γιατί εδώ είναι ευθυτενές, σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή λίγο να σκεφτείς, να κάνεις λίγο πίσω, να κάνεις υπομονή και να αρχίσεις σιγά σιγά να πάρεις χρόνο. Συντονίζεται απολύτως με αυτό εδώ πέρα, διότι και ο κρεμασμένος μιλάει για πράγματα που χρειάζονται και χρόνο. Σου λέει, χρειάζεται χρόνο για να μορφωθείς, για να μάθεις εκείνο, για να μάθεις τ' άλλο, για να κάνεις εκείνο, για να κάνεις τ' άλλο, για να αποκτήσεις γνώσεις, για. Χρειάζεται χρόνος και ο χρόνος είναι με το μέρος. Η υπομονή και ο χρόνος είναι με το μέρος. Υπομονή για να περάσει τρικυμία, υπομονή για να περάσει εκείνο, υπομονή και υπομονή είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Θα μου πείτε, μα πόσο υπομονή γίνονταν. Ας το δούμε όμως εδώ πέρα, ας μην ξεφεύγουμε λιγάκι. Πάμε τώρα στα εμπόδια, έτσι. Δεύτερο χαρτί είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια λοιπόν έχει να κάνει με μια ιερία. Μάλιστα. Μάλλον συγγνώμη, μια αυτοκράτηρα, λάθος. Μια γυναίκα η οποία έπαιζε και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, θηλυκού γένους, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι μητριαρχική φιγούρα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ενεργειακά ισχυρός, είναι όμως και αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο κάπου σας εμποδίζει τα σχέδιά σας. Λοιπόν, για να το δούμε όμως. Θα το δούμε με όλη την έννοια τους, μόλις τα ρίξουμε όλα, οι εξωτερικοί παράγοντες.
Και είναι η Εγκράτεια. Μάλιστα, η Εγκράτεια. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα σύμβολα, να σας το δείξω, όπου η Εγκράτεια είναι ένας άγγελος, ο οποίος λέει και εδώ ότι, ξέρεις, για να δημιουργηθεί αυτή η αλχημία, για να δημιουργηθούν όλα αυτά τα σύμβολα, η αλχημία, γιατί είναι αλχημικό σύμβολο, και οι ευλογίες κτλ., γιατί υπάρχει και ευλογία εδώ, έτσι. Είναι και η ευλογία και είναι εξωτερικός παράγοντας, που σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε εμείς σε μία δύσκολη θέση, σαν από χέρι Θεού, έρχεται και γίνεται ένα θαύμα. Θέλει χρόνο, έτσι. Γιατί για να γίνει το θαύμα, χρειάζεται και λίγο χρόνο. Στη δική μας περίπτωση, έτσι. Σε άλλους τα θαύματα μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Εδώ χρειάζεται. Αλλά το εξωτερικό περιβάλλον είναι αρκετά θετικό. Ακόμα και άνθρωποι, γιατί εδώ είναι και ψυχές που έρχονται και σας δημιουργούν πρόβλημα και κακία και ζήλια και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, κάτι αλλάζει και μπορεί να απομακρυνθεί από εσάς. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Για να πάμε να δούμε τώρα το τέταρτο, που είναι η ενέργεια, τι χρειάζεται να γίνει, ο ανόητος. Νέα ξεκινήματα, μην φοβάστε τα νέα ξεκινήματα, και μισό λεπτό να βάλουμε και την τελική έκβαση, που η τελική έκβαση είναι, μάλιστα, είναι η τελική κρίση. Πλουτόνιες ενέργειες εδώ, τελική κρίση, τελικές αποφάσεις, τελικά πράγματα, πνευματικότητα, κάρμα, υλοποίηση του κάρμα, καρμικό εδώ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, έλατε λίγο να το δούμε. Ελπίζω να σας μπερδεύω τώρα, όχι, κοιτάξτε, λοιπόν, το παρελθόν μας έχει να κάνει με εμάς και τις επιθυμίες μας, αλλά και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, με πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουμε. Έχουμε θυσιαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, για κάποια πράγματα, για κάποιους άλλους ανθρώπους, όμως αυτό, αντί να μας ρίξει, μας δυνάμωσε. Ή αν δεν το έχετε αντιληφθεί, πρέπει να δυναμώσετε. Είναι για ενδυνάμωση. Δεν είναι για να πέσετε στα πατώματα. Σας έχει δώσει τον απαραίτητο χρόνο να δυναμώσετε. Αυτό είναι πολύ καλό. Οι επιθυμίες σας, λοιπόν, εδώ λέει ότι μπορούν να υλοποιηθούν, υλοποιούνται αργά, προσέξτε, λέει εδώ, υλοποιούνται αργά, υπάρχει μια στασιμότητα, αλλά υλοποιούνται με ένα σταθερό βήμα και ξεπερνώντας τα εμπόδια. Το εμπόδιο όμως έρχεται εδώ και έχει να κάνει συνήθως με γυναίκες. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς γυναίκες που σας φέρουν αντίσταση. Αν δεν είναι αυτό, πάντως είναι ισχυρές γυναίκες, ισχυρή ενέργεια, ισχυρή θηλυκή ενέργεια, μια μητέρα, εντάξει, μπορεί να είναι και ένας πατέρας βέβαια. Λοιπόν, όπου έρχονται κατά κάποιο τρόπο και σας εμποδίζουν ή θέλουν να σας αλλάξουν το δρόμο ή τις επιθυμίες σας. Γιατί εδώ είπαμε, εδώ είναι οι επιθυμίες σας. Και έρχεται εδώ πέρα αυτή η γυναίκα η οποία σας επηρεάζει και λέει: όχι, δεν το κάνεις έτσι. Όχι, δεν πας εκεί, δεν κάνεις αυτό. Τώρα εδώ μπορεί να είναι πολλά πρόσωπα, έτσι. Κυρίως είναι πρόσωπα εδώ. Και δημιουργούνται καταστάσεις όπου σας λένε: κάνε άλλα πράγματα. Πήγαινε αλλού, κάνε άλλο. Okay. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Ένα άλλο γεγονός θα μπορούσε να είναι επίσης και άλλοι άνθρωποι εδώ, γιατί είναι και η γη. Εντάξει. Θα μπορούσε να είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο. Γιατί είναι και το 3, είναι και ο αριθμός 3, έχει να κάνει και με κόσμο και να κάνει σύνθεση. Το 3 βέβαια έχει να κάνει με την οικογένεια κυρίως, οικογενειακά θέματα, δυσκολίες. Νιώθετε καμιά φορά ότι η οικογένειά σας δεν σας αφήνει? Είστε δέσμοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν έχετε οικογένεια και εσείς θέλετε, ας πούμε, να κάνετε μια καριέρα στο εξωτερικό, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Ή αν έχετε μια οικογένεια και θα κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα, γιατί λέτε μέσα σας, αν δεν είχα οικογένεια θα πήγαινε εκεί, ή αν δεν είχα οικογένεια θα έκανα αυτό. Δεν το λέτε με κακία, το λέτε σαν ένα είδος φρεναρίσματος στη ζωή σας. Πάμε όμως στο εξωτερικό περιβάλλον που έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι οι ευλογίες. Είναι η Εγκράτεια, είναι, κατά τα άλλο είναι ο Μιχαήλ, κατά τα άλλο είναι ο Ραφαήλ, είναι εν πάση περιπτώσει ένας άγγελος ο οποίος ευλογεί, ένας άγγελος ο οποίος είναι εκεί με ευλογίες, όποτε το χρειαστείτε, όποτε αισθανθείτε εσείς δυσκολία, είναι εκεί για να σας προστατέψει. Και είναι συγκλονιστικό με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Έρχεται ο φύλακας άγγελός σας, έρχεται εκείνο, αυτή η ενέργεια και σας προστατεύει, σας ευλογεί και με την ευλογία του πολύ απλά φεύγει ό,τι κακό μπορεί να υπάρξει και πάει να σας βλάψει. Είτε άνθρωποι, είτε καταστάσεις, είτε αν θέλετε επιθέσεις από αρνητικές ενέργειες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο νιώθετε την προστασία. Νιώθετε μέσα σας αυτή τη δύναμη, νιώθετε αυτή την προστασία και επικοινωνείτε με τον δικό σας τρόπο. Το «Αχ, Θεέ μου» που λέτε, ακούγεται, εισακούγεται. Και βέβαια ο Θεός, επειδή σας αγαπάει, μας αγαπάει, στέλνει το στρατό του,
Καλά, δεν χρειάζεται να στείλει και ολόκληρο στρατό που λένε τα κομμάντο. Στέλνει ένα κομμάντο εδώ, στέλνει έναν, αλλά έρχεται και τα λύνει όλα και βοηθάει. Και εκτός από αυτό, μιλάει επίσης αυτή η κάρτα για ένα περιβάλλον το οποίο εσείς έχετε δεχτεί, πολύ πνευματικό περιβάλλον, ανθρώπους με πολύ πνευματικό περιβάλλον. Εγώ προσωπικά έχω ένα όντως πολύ πνευματικό περιβάλλον, ας το πούμε έτσι, περιτριγυρίζομαι πάνω από το περιβάλλον, και εγώ αλλά και οι δικοί μου οι άνθρωποι, να το πω έτσι. Μιλάει για θαύματα στη ζωή. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ένα βιντεάκι στο οποίο έλεγε τον Άγιο Νεκτάριο. Μπορείτε να μπείτε, να το ακούσετε, να το δείτε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω το ίδιο και το ίδιο και καθυστερώ. Παρ' όλα αυτά όμως, το εξωτερικό περιβάλλον δείχνει ότι πάντα η ζωή σας είχε μία προστασία. Προσωπικά, μιλώντας για μένα, εγώ αυτή την προστασία πάντα την ένιωθα. Οι ενέργειες οι οποίες έρχονται τώρα, που λέει σαν συμβουλή, είναι ο ανόητος, είναι ο τρελός. Σου λέει λίγη τρέλα στη ζωή, χρειάζεται. Θα μου πεις, εσύ βρεσί, ακάς μου, τι τρέλα έκανες. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι ξεκίνησα ένα κανάλι. Παλιά, όσοι με ξέρετε, όσοι γνωρίζουν, παλιά είχα ένα άλλο κανάλι. Το χάσα το κανάλι. Μάλλον μου το χάσανε, δεν έκανα κάτι εγώ κακό. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, σαν τον τρελό και εγώ λέω, ρε παιδί μου, δεν θα το βάλω κάτω. Πείσμωσα. Έστω το καλό λέω. Θα το, έτσι είστε, θα σας δείξω κι εγώ. Πείσμωσα. Ξανά άνοιξα κανάλι. Ξεκίνησα από το μηδέν. Μηδέν, ρε παιδιά, μηδέν. Με μηδέν συνδρομητές. Ξεκίνησα πάλι, έκανα το ακαθαρό. Είχα ανοίξει επίσης, τι έκανα, άνοιξα και Facebook. Okay. Άνοιξα και Instagram. Okay, το παλεύουμε. Καλά, όχι ότι τρελαίνουμε δηλαδή να μαζέψω και εκεί σε αυτά τα accounts τώρα και τον κόσμο τον τρελό και τα λοιπά, γιατί κυρίως συνδραστηριοποιούμε στο YouTube, ας το πούμε. Εκεί είναι η κυρία μου έννοια, ας το πούμε, και εκεί συντονίζομαι περισσότερο. Έκανα site. Και έκανα μέσα. Και τι δεν έβαλα μέσα. Έψαξα, έκανα έρευνες από εδώ, μίλαγα με ανθρώπους, προγραμματιστές, αυτό από εδώ και έτσι και εκείνο. Γιατί για να φτιαχτεί το site αυτό, παιδιά, το λέω σαν παράδειγμα. Λέω για τον εαυτό μου, έτσι σαν παράδειγμα, για να σας βάλω στο κλίμα. Δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο εύκολο. Έτσι. Ήθελε πολύ ζόρι και πολύ χρόνο και κόπο. Ήταν μια τρέλα, έτσι. Το να επιμένεις όταν όλα τα πράγματα είναι κάπου εναντίον σου, έχει και ένα είδος τρέλας αυτό. Στα επαγγελματικά, να επιμένεις, να πηγαίνουν δύσκολα τώρα με τον κορονοϊό αυτό, να πηγαίνεις αυτό σαν τον τρελό. Ναι, τώρα ξεκινήματα, πράγματα, θα κάνω εκείνο. Μιλώντας και για μένα και για εσάς βεβαίως. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω τάλο, θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί. Ναι, θα αλλάξω αυτό, εκείνο, τάλο. Ναι, έχει μια τρέλα. Αλλά χωρίς τρέλα στη ζωή, ρε παιδιά. Χωρίς το commitment που λένε, χωρίς την ένταση, χωρίς το πάθος, χωρίς. Δεν προχωράνε τα πράγματα. Πώς να το κάνω. Πολλές φορές λέμε, να το πω έτσι, και συναισθηματικά και στη ζωή και στην αγάπη, μα να γνωρίσω έναν τρελό έρωτα, έναν άνθρωπο να με κάνει να νιώσω τρελά, εκείνο, τ' άλλο αυτό. Ναι, οκ, okay, χρειάζεται και από σένα όμως εδώ, γιατί εδώ δείχνει εσένα, καθαρά εσένα. Εδώ, αυτό που δείχνει ο ρουνικός, ναι, οκ, okay, δείχνει και τις επιρροές τις υπόλοιπες, αλλά εδώ αυτό το οποίο δείχνει, δείχνει εμάς, τη δική μας τρέλα, τη δική μας ενέργεια. Και πού καταλήγουμε λοιπόν? Καταλήγουμε λοιπόν στην ημέρα της κρίσης, στην τελική κρίση. Μία από τις πιο καρμικές κάρτες, διότι αυτή η κάρτα μιλάει για αφύπνιση. Είστε, όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι προς Θεού, καθένας είναι με τον δικό του τρόπο. Άτομα αφυπνισμένα, άτομα με βαθύτητα, άτομα με μεγάλη πνευματικότητα, άτομα τα οποία καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, άτομα τα οποία, ακόμα και αν δεν ξέρουν, ας πούμε, τους νόμους του κάρμα, πώς λειτουργούν, μέσα τους είναι ενσωματωμένοι στην ψυχή τους και ξέρουν ότι, άμα κάνω αυτό θα την πληρώσω. Μη φοβάστε, διότι η τελική κρίση είναι με το μέρος σας. Όταν σας αδικήσουν, όταν σας ρίξουν, όταν σας... ό,τι και να σας κάνουν, δικαιώνεστε. Στο τέλος θα δικαιωθείτε. Η ψυχή σας λοιπόν λέει εδώ, μη φοβάστε. Έχετε ευλογίες, ναι, έχετε εμπόδια, αλλά όμως εδώ σημαίνει ότι στο τέλος δικαιώνεστε. Είναι η τελική κρίση. Και βεβαίως εννοείται ότι πρέπει να πάρετε και αποφάσεις. Οι τελικές αποφάσεις που βαραίνουν εμάς, βεβαίως εσάς, παίρνουν τελικές αποφάσεις, αλλά ότι, δηλαδή, θα φύγω από μια δουλειά η οποία μου κάνουν bullying, ας πούμε. Ναι, μπορεί να μην έχω βρει κάτι άλλο, μπορεί, αλλά κάπου υπάρχει και μια αξιοπρέπεια. Okay. Λέω κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε. Λέω έτσι γενικά κάποια πράγματα. Όπως και έχουν κάνει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ή θα φύγω από μια εντελώς, λέω τώρα, κακοποιητική σχέση.
γενικό πλαίσιο, γενικά εντάξει. Εκεί χρειάζεται, ίσως χρειάζεται και βοήθεια. Θα φύγω και θα κάνω αυτό διότι δεν αισθάνομαι ευτυχία εδώ, να το πω πιο απλά. Στο τέλος δικαιώνεστε. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνετε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Εγώ απλά λέω γενικότερα τον νόμο της έλξης και πώς έρχεται όλος αυτός εδώ πέρα και έχει υφάνει μια διαδικασία για εσάς και τη ζωή σας. Πάρα πολύ όμορφο. Να το μαζέψουμε. Ρε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν και το τρίτο κομμάτι. Ωραία, να το μαζέψουμε και πάμε τώρα στο τρισκέλιον. Έτσι λέγεται αυτή η επιλογή. Είναι η τέταρτη επιλογή. Αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι, το πολύ όμορφο το σύμβολο. Τρισκέλιον λοιπόν. Το τρισκέλιον. Πολύ παλιό σύμβολο, πάρα πολύ σύμβολο. Να το και εδώ, με μια άλλη αποτύπωση. Εντάξει, είδατε εδώ, τα έχουμε όλα τα σύμβολα. Με μια άλλη αποτύπωση βεβαίως. Και ελληνικό και κέλτικο, υπάρχει σε πολλές αποτυπώσεις. Κυρίως όμως το συναντάμε σε ναούς, αρχαίους, ιρλανδικούς, κέλτικους. Και εδώ πάλι έχει τον αριθμό 3. Αν παρατηρήσετε, έχει τον αριθμό 3, 1, 2, 3. Λοιπόν, είναι ιερό. Είναι ιερές ενέργειες της αλλαγής και της δύναμης. Οι δυνατότητες του να ξεπερνάμε τα προβλήματα. Επίσης, η δυνατότητα να μπαίνετε και να ξεπερνάτε τον κόσμο αυτόν το φυσικό και να μπαίνετε σε έναν πιο πνευματικό κόσμο μέσα από όνειρα, προφητείες κτλ. Δημιουργικότητα, διότι είναι από τα πιο δημιουργικά σύμβολα. Έχει, συνδέεται με το Θεό Απόλλωνα επίσης, αλλά και με τον ήλιο. Και φυσικά ο ήλιος τι μας κάνει, μας βοηθάει πάρα πολύ να ανθίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό που μας βοηθάει το σύμβολο είναι να φτιάξουμε την πραγματικότητά μας και να φτιάξουμε την ενέργεια, την οποία, μάλλον να φτιάξουμε την πραγματικότητα και τα γεγονότα και τα δεδομένα τα οποία θέλουμε εμείς. Οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε και υλοποιούμε. Γιατί και αυτό είναι ένας από τους νόμους της έλξης. Που λέει ότι ελκύω αυτό που χρειάζεται να ελκύσω και στη συνέχεια αφού γίνει αυτό δημιουργώ, υλοποιώ σε αυτή τη διάσταση. Εσείς και οι επιθυμίες σας λοιπόν. Και έχει βγει ο Ιεροφάντης. Πόσο λοιπόν στο ακριβώς αυτός ο Ιεροφάντης που μιλάει σαν βρύδης, δηλαδή κάτω από αυτό το δέντρο, κοντά στη φύση και μιλάει για όμορφα πράγματα, μιλάει για σοφία, μιλάει για αγάπη, μιλάει για κανόνες. Οι επιθυμίες σας λοιπόν είναι να μαθαίνετε αλήθειες. Το έχετε ανάγκη. Για να επιλέξουμε και ένα εδώ από τα συμβολάκια μας και βεβαίως έρχεται ένα πολύ ωραίο σύμβολο, το γύρα. Έτσι λέγεται, το γύρα. Γύρα. Να το πω στα Viking. Στα Βικινέικα. Το Ξώτης, Παρθένος, Ζώδιο, είναι ο ανόητος εδώ, ο τρελός δηλαδή. Και μιλάει για αμοιβές και ταξίδια. Και αξία. Συγγνώμη. Αμοιβές και αξία. Και αυτός ο Ιεροφάντης έχει και αυτός μια αξία. Έτσι. Γιατί μιλάει για αλήθειες, μιλάει για όμορφα πράγματα. Διδάσκει. Τα εμπόδια σας. Η δεύτερη κάρτα είναι τα εμπόδια και είναι ο ήλιος. Έχει βγει ο ήλιος εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σαν εμπόδιο δεν είναι τόσο τρομακτικό. Λίγο χάνει από τη δύναμη του. Γιατί όλα τελικά έρχονται στο φως. Εξωτερικό περιβάλλον είναι ο κρεμασμένος. Εντάξει, παιδιά, αυτός ο κρεμασμένος, δηλαδή είναι απίστευτο. Κοιτάξτε, είναι η τέταρτη επιλογή και έχει βγει ο κρεμασμένος. Αν κάνουμε μια μαθηματική ανάλυση, μια στατιστική ανάλυση, πόσες είναι οι πιθανότητες να τραβήξουμε 4 στα 4 τον κρεμασμένο. Είναι 78 επί 4. Τέλος πάντων, μην σας τον μπερδέψω τώρα. Μην κάνουμε στατιστική τώρα, το κάνουμε άλλη φορά. Λοιπόν, οι ενέργειες που έρχονται, που είναι οι ιεραστές, οι συμβουλοί και οι ιεραστές, και η τελική κρίση που έχει να κάνει με τη δύναμη. Και η δύναμη, λοιπόν, έχει βγει και αυτή αρκετές φορές. Λοιπόν, για να δείτε πώς ο νόμος της έλξης αψηφά τους νόμους της στατιστικής. Λοιπόν, όμως. Πάμε να τα δούμε λιγάκι. Για να τα βάλουμε εδώ έτσι, να τα δούμε λίγο. Ιεροφάντης, μία από τις πολύ ισχυρές κάρτες, πολύ μυστήριες κάρτες, μιλάει για διδαχή, για διδασκαλία. Μιλάει για δασκάλους, για δασκάλες, μιλάει για άνοιγμα καρδιάς, για κλειδιά εκείνα της ζωής,
τα οποία εσείς ίσως η επιθυμία σας είναι να τα έχετε. Δηλαδή, η επιθυμία σας είναι αμοιβές και αξία να αναγνωρίσουν, να αμοιφθώ σε αυτή τη ζωή, να αναγνωρίσουν την αξία μου, να προχωρήσω σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι. Να ανοίξουν οι δρόμοι, να βγει η αλήθεια και να προχωρήσω. Αυτή είναι η επιθυμία. Να έχω τα κλειδιά για να, ώστε η τύχη μου να ανοίξει. Και λέμε τώρα εδώ πέρα. Και έρχεται και λέμε τώρα εδώ. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο σας μιλάει για τον ήλιο σαν εμπόδιο, το οποίο όμως δεν είναι τρομακτικό. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ που θέλω να πω είναι ότι ο ήλιος εδώ χάνει λίγο τη δύναμή του, γιατί είναι σαν εμπόδιο. Από το 100% φτάνει σε ένα 70%, ας το πούμε. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ο ήλιος είναι πάντα εκεί. Θα υπάρξουν στιγμές στις οποίες μπορεί να νιώσετε λίγο σκοτάδι ή να νιώσετε λίγο περίεργα, παρόλα αυτά όμως είναι εκεί για να φωτίζει το δρόμο σας. Και είναι πολύ καλό, διότι ο ήλιος που συντονίζεται εδώ πέρα σημαίνει ότι ό,τι και να κάνουν το φως δεν μπορεί να το σβήσει κανένας. Το εξωτερικό περιβάλλον πάλι έρχεται και σας λέει, κοίταξε να δεις, μιλάει για θυσίες, μιλάει για πράγματα, πάρ' το κι αλλιώς, δες και διαφορετικά τη ζωή, δες και τι γίνεται. Οκ, okay, εντάξει. Γενικά είναι, εδώ μιλάει για θυσία γενικότερα. Όμως οι ενέργειες οι οποίες υπάρχουν και σας προτρέπουν να αλλάξετε και να κάνετε είναι οι επιλογές και είναι κυρίως συναισθηματικές επιλογές. Εσείς βαδίζετε με το συναίσθημα και εδώ αυτό που λέει η συμβουλή, η ψυχή σας είναι να επιλέγεις με την καρδιά και να επιλέγεις πάντα εκείνον ή εκείνη όπου θα έχεις βαθύτερες σχέσεις. Το ξαναλέω, γιατί παίζει ρόλο. Βαθύτερες σχέσεις. Αυτός ή αυτή όπου θα δώσει αξία και σημασία στις βαθύτερες σχέσεις. Έλα μου τώρα τι έρχεται εδώ. Πού έρχεται αυτή η κάρτα, η οποία έχει να κάνει με τη δύναμη, με τον αριθμό 8. Σε κάποιες κάρτες ο αριθμός της δύναμης είναι 8, σε κάποιες άλλες είναι το 11. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δύναμη εδώ. Έχει καταφέρει αυτή εδώ πέρα η γυναίκα να δαμάσει αυτό το θηρίο, η αρκούδα. Ε? Η αρκούδα είναι από τα πολύ δυνατά ζώα. Και πιο γρήγορο, και πολύ έξυπνο, και πολύ ευκίνητο, παρόλο τον όγκο του, και πολύ δυνατό. Μία να σου δώσει με το χέρι της, τελείωσε. Λίγο να σε πιάσουν τα νύχια της, σε έχουν εξισκήσει. Κι όμως, το τελικό που λέει εδώ πέρα, το τελικό αποτέλεσμα είναι βρες δύναμη. Έχεις όλα τα εφόδια, έχεις όλη την ενέργεια, έχεις όλη την καθαρότητα, έχεις όλο το φως μαζί σου, έχεις όλη τη δημιουργικότητα, έχεις όλο, ό,τι και αν λένε εδώ πέρα, το εξωτερικό περιβάλλον δεν έχει τόσο πολύ ισχύ για σένα. Θα κάνεις αυτό το οποίο θέλεις εσύ, με το, γιατί εδώ είναι και ο ανόητος, ο τρελός δηλαδή, που σημαίνει ότι ναι, σαν τον τρελό, μπορείς να πετύχεις τη ζωή σου και να βρεις τη δύναμή σου. Πάλι μιλάει για δύναμη εδώ. Βρες τη δύναμή σου λοιπόν. Η ψυχή λέει εδώ, βρες τη δύναμή σου. Ωραίο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρο και πολύ όμορφο και πολύ γλυκό. Μπράβο σας ρε παιδιά, πολύ ωραίο. Και ωραία τα μηνύματα. Στο επόμενο, να προχωρήσουμε, λοιπόν, είναι το 5ο. Και είναι ο ουροβόρος οφής. Εδώ αυτό συνδέεται επίσης με βόρειο-νότιο δεσμό της Σελήνης. Αυτή είναι η αποτύπωση του, είναι ο δράκος ο οποίος τρώει την ουρά του. Στην αστρολογία λοιπόν είναι ο βόρειος και ο νότιος δεσμός. Μπορείτε με αυτό που σας έχω πει να ψάξετε, θα πρέπει να πάτε σε ένα site, δεν το κάνω εγώ, να πάτε σε ένα site free, να βάλετε τα στοιχεία σας στην αστρολογία και να σας βγάλει που έχετε το βόρειο-νότιο δεσμό και να διαβάσετε λίγα πράγματα και να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Για ο ουροβόρος όφης λοιπόν, στους γνωστικούς που είναι πολλά χρόνια, λοιπόν στο Μεσαίωνα περίπου, είναι ένα σύμβολο το οποίο υπήρχε περίπου στη Φρυγία, εκεί πρωτοπαρουσιάστηκε ας το πούμε, παρόλα αυτά όμως έχει να κάνει με το κάρμα και φυσικά με την αέναη διαδικασία του πράτο πρακαταστάσεις κτλ. Δηλαδή το τέλος και αρχή, ο αένος κύκλος. Αν σας έχει καλέσει αυτό το σύμβολο και το έχετε επιλέξει, πρέπει να δείτε λοιπόν το κάρμα σας με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο. Γι' αυτό σας είπα, δείτε βόρειο νότιο δεσμό.
πρέπει να κάνετε αλλαγές, να ξεφύγετε από τυχόν παγίδες, γιατί αυτό εδώ πέρα έχει και παγιδούλες, λοιπόν, και να βγείτε από τον αέναο κύκλο του καρμικού, της καρμικής αλυσίδας. Πολλές φορές ρωτάτε πράγματα, γιατί δεν αλλάζει, γιατί είμαι συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μπλέκω, γιατί η ζωή μου δεν μπορεί να αλλάξει. Μου το γράφετε και κάτω από τα βίντεο, νόμιζα τα διαβάζω, απλά δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα. Γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα, γιατί έφτασα σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ να αλλάξω. Έχετε μπει τότε σε έναν αένα καρμικό κύκλο και πρέπει να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας. Στα χέρια σας. Η πρόκληση εδώ πέρα είναι σπάω την καρμική αλυσίδα, σπάω αυτόν τον κύκλο και μπαίνω σε νιρβάνα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι νιρβάνα. Μπαίνω σε μία χαρά επιτέλους. Πρέπει λοιπόν να βρω τι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει για να φτάσω στην ολοκλήρωσή μου. Τι κάνω λάθος. Να σας το πω αλλιώς, πρέπει να βρείτε τι κάνω λάθος. Εσείς λοιπόν, οι επιθυμίες σας και είναι η σελήνη. Μιλάμε για κάρμα, δείτε το εδώ, μιλήσαμε για κάρμα, βόρειος νότιος δεσμός, σελήνης, έτσι. Συγκλονιστικό. Ένα λεπτό, να επιλέξω και μια καρτούλα και βεβαίως βγαίνει, okay, βγαίνει ένας πύργος, είναι το φεχού, κόσμος, κρυός, ταύρος, το 11ο, λοιπόν, και βέβαια σημαίνει ύλη, χρήμα. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε. Τι εμπόδιο έρχεται. Βέβαια αυτό το φεχού σημαίνει ότι ο πύργος, μάλλον το πω έτσι, ο πύργος σημαίνει διαλύω ότι χρειάζεται να διαλυθεί και προχωράω. Εδώ είναι τα εμπόδια. Εδώ είναι ένας μάγος. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος βεβαίως έρχεται και σας κοροϊδεύει και σας εξαπατά. Εσείς λοιπόν είστε σε έναν κύκλο όπου έρχονται άνθρωποι και σας εξαπατούν. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ο ήλιος. Αυτό είναι εξαιρετικό λοιπόν. Πολύ καλό, διότι τη σκαπουλάρετε. Το τέταρτο είναι να το πάλι ο πύργος εδώ πέρα. Έχει βγει σαν συμβουλή. Μη φοβηθείτε. Έχει βγει σε θετική θέση. Και η τελική είναι πάλι βγαίνει ο τρελός. Έλατε λίγο να το δούμε. Η επιθυμία σας είναι να αλλάξετε. Τελείως. Αυτό σημαίνει εδώ πέρα. Το νόημα αυτής της κάρτας είναι φεύγω από τους φόβους, φεύγω από τις ανασφάλειες και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξω. Σας καλεί η ψυχή σας. Η ψυχή σας σας λέει βγες από το φόβο. Τελείωσε. Βγες από το φόβο. Δες τι είναι τα εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί, γιατί ο μάγος εδώ είναι κακός μάγος, οι οποίοι θέλουν να σας ξεπατήσουν. Πνευματικά, ενεργειακά, σωματικά, ψυχικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Θα συναντήσει ανθρώπους που σας υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα. Μην τους πιστεύετε. Πρέπει να σπάσει λοιπόν αυτός ο κύκλος. Αυτό σας λέει εδώ πέρα. Σπάσει αυτόν τον κύκλο. Είστε πολύ τυχεροί τυχερές, διότι εδώ έχετε έναν ήλιο, ο οποίος έρχεται αυτός ο ήλιος και πραγματικά διαλύει τα πάντα. Το εξωτερικό σας περιβάλλον είναι η καλύτερη πηγή όπου παίρνετε, να το πω έτσι, έχετε όχι πληροφορίες, αλλά έχετε το δυναμικό εκείνο που σας βοηθάει. Άνθρωποι, καταστάσεις, γεγονότα, κάτι αλλάζει και σας βοηθάει. Εμπιστευτείτε το λοιπόν αυτό, γιατί έχετε τη δυνατότητα να το αλλάξετε. Πάμε τώρα σαν σημαντικό. Η ενέργεια σου, προσέξτε, εδώ είναι η ενέργεια, η συμβουλή. Η συμβουλή πέφτει ο πύργος. Μη φοβηθείς να τα διαλύσεις. Τι? Μη φοβηθείς να φύγεις από νάρκισους ανθρώπους οι οποίοι θα σου προσφέρουν τίποτα. Η νάρκιση, οι ναρκισιστές, και είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι αυτοί που ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και θα ενδιαφέρονται πάντα μόνο για τον εαυτό τους. Δεν θα πάνε ποτέ να γίνουν καλά, δεν θα πάνε ποτέ σε ειδικό, θα ρίχνουν πάντα το φταίξιμο σε εσάς και σας δημιουργούν ανασφάλεια. Καταλάβατε ποιο είναι το μπλέξιμο. Αυτός εδώ ο μάγος είναι ναρκισσιστής, γιατί σου λέει εγώ τα ξέρω όλα, εγώ για το καλό σου, και σας στείνει μια παγίδα. Μη φοβηθείτε να φύγετε μακριά. Μη φοβηθείτε να φύγετε από ανθρώπους, φίλους, φίλες, δεν ξέρω τι άλλο, όπου δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν παρά μόνο πόνο και εξαπάτηση. Μην το φοβηθείτε. Και έχει βγει σε θετική θέση εδώ ο πύργος. Βέβαια θα μου πείτε, ένας πύργος είναι πύργος. Εντάξει, okay. Έχει βγει και σας λέει μην φοβηθείς να γκρεμίσεις πράγματα του παρελθόντος τα οποία δεν σου δίνουν τίποτα. Και εννοείται ότι φεύγεις και πας αλλού. Παίρνω το δισάκι μου, παίρνω το καπελάκι μου και άντε γεια. Και πάω να κάνω τη ζωή μου. Εσείς φαίνεται λοιπόν, γιατί είναι καρμικό εδώ πέρα, μπλέκεται με ανθρώπους και καταστάσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι που σας εξαπατάνε εύκολα. Μπορεί να αντιστέκεστε να κάνετε, αλλά σας χειρίζονται με τέτοιο τρόπο που σας εξαπατούν.
προσέξτε αυτούς τους ανθρώπους μακριά, ειδικά αν βρείτε. Τώρα δεν είναι η ώρα βέβαια η στιγμή να σας πω ποια είναι τα σημάδια ενός νάρκισου ανθρώπου. Πάντως είναι πολύ εγωιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και σας χειρίζεται, είναι πολύ χειριστικός, έτσι κάποια κλειδιά. Φύγετε. Είναι μεγάλο μήνυμα αυτό εδώ πέρα. Κάντε τη ζωή σας. Φύγετε, κάντε, προχωρήστε. Και εδώ έχει βγει δύο πύργοι, έτσι, που σημαίνει ότι για να αποκτήσετε ύλη, χρήμα, να πετύχετε στη ζωή σας, να κάνετε πράγματα, γιατί η ύλη σημαίνει χτίζω κιόλας, έχει μια καριέρα, μια σχέση, πρέπει όμως να προσέξετε τον εαυτό σας, να τον προστατέψετε και να πάτε να βρείτε εκεί το οποίο οι άνθρωποι σας δέχονται και σας αγαπάνε. Πολύ δυνατό και αυτό. Για να προχωρήσουμε και στο επόμενο, λοιπόν, και τελευταίο, λοιπόν. Ωραία, ωραία. Και πάμε λοιπόν στον Σκαραβαίο. Ο Σκαραβαίος λοιπόν με τον αριθμό 6, μία από τις πολύ ιδιαίτερες, από τους ιδιότερους συμβολισμούς, από τα αρχαία, από αρχαιοτά των χρόνων, από αιγυπτιακές κυρίως αναφορές, έχει να κάνει, συμβολίζει την Ανάσταση, την Αναγέννηση και την Ενσάρκωση ή την αλλιώς τη Μετεψύγχωση. Δεν θα πω περισσότερα για μετεμψύχωση, πάντως ήταν και ο Πυθαγόρας πίστευε στη μετεμψύχωση. Τι σημαίνει, υπάρχουν δύο, ας το πούμε, δύο ειδών ψυχές. Υπάρχουν νέες ψυχές, καινούργιες ψυχές, που έρχονται για πρώτη φορά στη γη, και υπάρχουν άλλες ψυχές που έχουν ξαναέρθει στη γη και μπαίνουν σε κάποια άλλα σώματα, όχι όμως συχνά, αλλά πάρα πολλά, με μεγάλη χρονική διάρκεια μεταξύ τους, και έρχονται λοιπόν για να φέρουν σοφία. Δεν επεκτείνουμε περισσότερο, όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει το απορρίπτει. Λοιπόν, όμως, εδώ συμβολίζει επίσης υγεία, μακροζωία, είναι από τα ζωντανά σύμβολα, τα οποία έχει να κάνει με τη δύναμη. Επίσης, αν σας έχει επιλέξει αυτό το σύμβολο, σημαίνει επίσης ότι χρειάζεται λίγο να ξεκουραστείς και να αναγεννηθείς και να μαζέψεις πάλι ενέργεια, διότι έχεις κουραστεί πάρα πολύ και επίσης πρέπει να, επειδή είναι και λίγο παχουλούλι εδώ, πρέπει να κάνεις υγιεινό τρόπο ζωής και υγιεινή διατροφή. Εάν έχεις κάποια συμπτώματα, οπωσδήποτε πας στο που να το δούνε, και βεβαίως εννοείται ότι υπάρχει και ένα άλλο μυστικό εδώ του Σκαραβαίου. Ο Σκαραβαίος σημαίνει και επικοινωνία με προγόνους, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Έρχονται μέσα από διάφορα συμβολισμούς και όνειρα και επικοινωνούν μαζί σου. Αυτό είναι μια ευλογία και ένα χάρισμα, μη φοβηθείς. Δεν σημαίνει κάτι τρελό, είναι για σένα εκεί. Πάμε τώρα. Πρώτη επιλογή. Και η πρώτη επιλογή είναι ο κόσμος. Η επιθυμία σου. Η επιθυμία σου είναι να γνωρίσεις κόσμο, να βγεις επιτέλους έξω στον κόσμο, έτσι, να κάνεις πράγματα. Αλλά η ψυχή σου σου λέει όμως ότι όταν μάθεις, τότε θα μπορέσεις να βγεις στον κόσμο και έχεις πολλά πράγματα να πεις. Το εμπόδιο είναι η αρχαίρεια. Μια γυναίκα, προσέξτε, γυναίκες οι οποίες νομίζουν ότι έχουν μια πνευματικότητα και στην ουσία δεν έχουν τίποτα, είναι γυναίκες δηλητήριο ή πάνε να σας χειριστούν. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι το άρμα, okay, δεν είναι κακό, είναι οι αποφάσεις που χρειάζεται να πάρετε. Η ενέργειά σας είναι ο ήλιος και ένα τελικό αποτέλεσμα είναι ο κρεμασμένος. Εντάξει, παιδιά, ο κρεμασμένος έχει βγει σε όλες τις αυτές. Εντάξει, θα τρελαθώ. Τέλος πάντων. Τι να κάνω. Στατιστικά λοιπόν είμαστε στο 100%, έτσι, λοιπόν, από διαφορετικά ντεξ. Έλατε τώρα να δούμε. Και επειδή ξέχασα να επιλέξω και μια καρτούλα, μάλιστα, είναι το Ινγκούζ, είναι Ταύρος, είναι η κάρτα της κρίσης, τελικής κρίσης, νέο και προστασία. Προστασία λοιπόν εδώ. Ο κόσμος όντως δίνει μια προστασία, διότι αν το δείτε, αυτό είναι κλεισμένο και αυτό εδώ πέρα είναι κλεισμένο και σημαίνει και προστασία και αυτό εδώ. Λοιπόν, έλατε λίγο να το δούμε. Το κλειδί σας είναι μαθαίνω. Περνάω τα μαθήματα, μαθαίνω, καταλαβαίνω, η ψυχή μου έχει ενσαρκωθεί, είναι εδώ, συμβολίζει, είναι ένα πολύ πνευματικό σύμβολο, είναι το κάρμα, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σημαίνει και μαθήματα, σημαίνει και χρόνο και κάνω και υπομονή και μαθαίνω, μαθαίνω, μαθαίνω. Αλλά στο τέλος όμως δικαιώνουμε. Και επίσης καλό σας κάνει να βγαίνετε, να εξωτερικεύεστε, να βγαίνετε στον κόσμο. Το εμπόδιο είναι η αρχαίρεια. Εδώ μπορεί να είναι και μια μάγισσα, έτσι.
Προσέξτε τις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είναι κακές, κακίστρες και δεν έρχονται με καλό σκοπό, αλλά έρχονται να χρησιμοποιήσουν την αρνητική ενέργεια. Αυτό είναι μαύρη αυτή εδώ πέρα η κάπα. Την αρνητική ενέργεια του φεγγαριού. Διότι ναι, υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα. Και επίσης εσείς μπορεί να παίρνετε και πολλά μηνύματα από ψυχές που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά έρχονται για να σας προστατέψουν. Και να σας δώσουν μηνύματα για προστασία. Γιατί εδώ είναι και η αρνητική ενέργεια, έτσι, προσέξτε το πάρα πολύ. Γλώσσα, κακία, γλωσσοφαγιά, το ένα, το άλλο, αυτά. Κυρίως προβλήματα με γυναίκες εδώ. Προσέξτε το πάρα μα πάρα πολύ. Και οι γυναίκες οι οποίες επηρεάζονται από τη σελήνη, γιατί αυτές εδώ πέρα επίσης επηρεάζονται από τη σελήνη και αν είναι να κάνουν κάτι κακό και αρνητικά κακό, γενικά αρνητική ενέργεια γίνεται στις φάσεις της σελήνης. Λοιπόν, μπορεί να το αποφύγετε, να έχετε μεγάλη προστασία. Αυτό που έρχεται στο εξωτερικό περιβάλλον είναι έχετε τη δυνατότητα των αποφάσεων. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι πολύ θετικό. Είστε πάνω και παίρνετε αποφάσεις, έχετε δύναμη, δεν σας φοβίζει τίποτα. Συγκλονιστικό. Έλα μου ντε που εδώ η ενέργεια που έρχεται είναι ο ήλιος. Όλα στο φως. Ο ήλιος, αυτό το φως το καίει αυτό εδώ πέρα. Ο ήλιος την καίει την αρχιέρεια. Ο ήλιος έχει τόσο πολύ δύναμη που εσείς είστε αγνοί άνθρωποι, γιατί αυτό που σας λέει είναι να παραμείνετε αγνοί, μην απαντήσετε με κακία σε αυτό εδώ πέρα, απαντήστε με πολύ θετική ενέργεια. Απαντήστε με θετικό τρόπο και απαντήστε με πολύ έτσι φως, παραμείνετε στο φως, αλλά αυτό το οποίο έρχεται και δείχνει ένα τελικό αποτέλεσμα είναι να ξέρετε ότι στη ζωή χρειάζονται ορισμένες διαδικασίες, θυσίες να περάσουν προκειμένου να καταλάβετε ότι η ζωή είναι, έχει κάποια πράγματα τα οποία πώς να το πούμε, πρέπει να γίνουν, αναγκαστικά πρέπει να γίνουν. Ο Σκαραβαίος δηλώνει εδώ ότι το νέο έρχεται, υπάρχει προστασία, αλλά το νέο θα έρθει εφόσον εσείς καταλάβετε ότι χρειάζονται και θυσίες και κόπος και πράγματα και κούραση και δυσκολίες και μέσα από αυτές τις δυσκολίες εσείς θα καταφέρετε και θα ξεπεράσετε και θα τις ξεπεράσετε. Έχετε καλά χαρτιά, έχετε πολύ δυνατό χαρτί, έχετε πολύ ευλογία, έχετε πολύ δυνατό χαρτί και μπορείτε να ξεπεράσετε εδώ πέρα τυχόν εμπόδια που σας προκαλούν κυρίως γυναίκες και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό ήταν αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό που έχω να πω είναι ενεργοποιήστε καμπάνες και μπανάκια. Αν είσαι καινούριος, έλα κάνε εγγραφή στο κανάλι να περνάμε να κάνουμε τόσο ψαγμένα πράγματα και τόσο όμορφα πράγματα. Μισό λεπτό πρωτού κλείσω να σας πω το εξής. Λοιπόν, για να επιλέξουμε. Τι επιλέξαμε για όλους εμάς? Όντιν. Το μυστικό των μυστικών. Αυτό εδώ πέρα ο ουρούνος δεν έχει τίποτα πάνω του. Μοίρα πεπρωμένο κάρμα. Το αφήνω εδώ πέρα και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με παρακολουθήσατε, στους παλιούς συνδρομητές για τη στήριξή σας. Αν είσαι καινούριος λοιπόν, έλα στο κανάλι, κάνουμε τέτοια ψαγμένα πράγματα, τέτοια όμορφα πράγματα θα κάνουμε κι άλλα. Κάνε εγγραφή σου, κάνε το like σου, μοίρασέ το, μιλήστε για αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ πολύ σύντομα για κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.